Κυρίες και κύριοι, Ελληνίδες, Έλληνες, δυστυχώς ήρθε η ώρα. Τι τραβάω κι εγώ κάθε χρόνο, Θεέ μου. Λοιπόν, αυτό είναι το νέο στούντιο. Ίδιο ακριβώς με το προηγούμενο. Το οποίο ήταν ίδιο ακριβώς με το προηγούμενο και πάει λέγοντας. 10 σεζόν τώρα αλλάζουν διακοσμητικά και χρώματα και μας το πλασάρουν σαν καινούριο σκηνικό. Ορίστε, εδώ έβαλαν φέτος το pick-up. Το οποίο βέβαια είναι αυτοκόλλητο. Εδώ ένας νάνος από τους 7. Από τους 7, κυρίες και κύριοι, έναν κατάφεραν να βρουν. Ένα view master της εποχής τους που δεν δείχνει τίποτα. Κάτι κουτιά που κρέμονται από μία κολόνα. Ο Σαρλό και αυτός της εποχής τους. Και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η φοβερή ανανέωση του σκηνικού. Δυστυχώς τα πρόσωπα δεν ανανεώθηκαν καθόλου, οπότε ήρθε η ώρα να σας παρουσιάσω τον άνθρωπο Air Condition, Στάθη Παναγιωτόπουλο. Και τώρα ο φαλακρός μουσάτος εξτρεμιστής, με άποψη στην ιταλική μόδα, Χρήστος Κιούσης. Σειρά έχει ο Τζορτζ Κλούνεϊ της τρίτης ηλικίας, Γιάννης Σερβετάς. Και τέλος, ο υπεύθυνος για όλο αυτό. Ο άνθρωπος που αν ζούσαμε σε μια σοβαρή χώρα θα τον είχαν συλλάβει, ο Αντώνης Κανάκης. Λοιπόν, αυτά. Αλλά πρέπει να το πω ότι τα θέλει και σας ο... Άντε. Είμαστε όλοι πάνω από τον Χρήστο Κιούση, ο οποίος για κάποιο λόγο είναι πιο αγχωμένος από ποτέ. Τι είναι αυτό, γιατί το. Από 10 χρόνια, πώς γίνεται. 10 χρόνια. Από 10 χρόνια. Θυμάμαι, υπήρχαν 3 μαύρες τρίχες στο κεφάλι του Στάθη Παναγιωτόπουλου. Πάλι και αυτές. Όταν ξεκινήσαμε, ναι. Πριν από 10 χρόνια, ο οποίος σε λίγο θα με τιμωρήσει, βέβαια, για το σχόλιο που μόλις έκανε. Όχι, μόνο καθόλου. Κυρίες και κύριοι, εκπέμπουμε ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη και αυτό είναι το Ράδερ Βίλα στην 10. Μου ήρθα να ξεκινήσω με το Out of Time του Μάνο Νέγκρα και βέβαια είναι όλοι εδώ τα παιδιά πίσω από τις κάμερες, τα παιδιά στο van. Ο Κωστάκης, ο floor manager που έχει φύγει σε ένα άλλο level από floor manager. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς είναι, αλλά σίγουρα δεν είναι απλά ένας floor manager. Όπως επίσης ο Πασοξής δεν είναι απλά ένας cameraman. Αφράτος, αφράτος όπως βλέπετε. Το έχουμε βάλει στο συμβόλαιο. Εάν χάσεις κιλά, φεύγεις από το Radio RV. Και κυρίες και κύριοι, πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα γιατί πραγματικά γίνεται χαμός όπως καταλαβαίνετε. Δεν λείψαμε και πολύ, 6 μήνες μόνο. Οπότε, όσο να είναι, μαζεύτηκε λίγο υλικό. Βέβαια, σήμερα η εκπομπή θα είναι πολύ Αμερική, γιατί διαφορετικά. Αμερικανιά. Ναι, τα υπολογίζαμε τα πράγματα, αλλά πολύ Αμερική. Μας το φιλούσαν για τελευταία στιγμή, βλέπεις το θέμα. Και έχουμε το πρώτο κρύο ανέκδοτο της ημέρας. Δεν είναι αστεία αυτά τα πράγματα. Τη χρονιά, αστεία. Πάλι θέλετε να φέρετε. Τη χρονιά, τι είπα. Τη ημέρα, συγγνώμη. Τη χρονιά. Ελπίζω να είναι το τελευταίο της ημέρας. Ναι, μακάρι να ήταν μόνο της ημέρας. Και έχουμε 3 καινούργια σήματα. Τα σήματα μας πάραν εσύ. Και τα βάζω όπως κάθε χρόνο στην πρώτη εκπομπή. Βάζουμε όλα τα σήματα για να διαλέξουμε ποιο μας αρέσει περισσότερο. Το πρώτο είναι αυτό. Ladies and gentlemen, get ready for the boozy joke of the day. Αυτό το δεύτερο είναι αυτό. Φήμες λένε πως η εποχή των παγετώνων ξεκίνησε από ένα και μόνο το ανέκδοτο. Το χιούμορ του παγώνει πολική αρκούδα σε απόσταση 500 χιλιόμετρων και κάνει το υγρό άζωτο να μοιάζει με ζεστό ρόφημα για το λαιμό. Είναι η ώρα για το κρύο ανέκδοτο της ημέρας. Καλό και αντίο ζωή. Είχε και το αντίο ζωή, το ξέχασα.
Και πάμε για το τρίτο και τελευταίο και αγαπημένο μου πρέπει να πω. Και αυτό θα μας οδηγήσει, κυρίες και κύριοι, στο πρώτο κρύο ανέκδοτο για τη σεζόν 2016-2017. Ο Καμάρχη δεν πάρει η ώρα για να πει ο Στάθης ανέκδοτο. Θα κάνει κρύο, θα κάνει κρύο, ζέστη αρτίο. Αυτό είναι το καλύτερο από όλο το διάνο. Αλλά επειδή είστε αληθινοί φίλοι, δεν θα απευθυνθώ σε εσάς. Θα απευθυνθώ στο φίλο μου τον Γιώργο τον Οπολοπόλη από το Ρόκαστρο και θα του διηγηθώ όχι ανέκδοτο, αλλά μια μικρή ιστορία που μου συνέβη εμένα προσωπικά. Είχα τον τελευταίο καιρό κάτι ταραχές στον ύπνο μου, κάτι ανησυχίες, κάτι τέτοια. Δοκίμασα γιατρούς, φαρμακοποιούς, δεν τα κατάφερα και αποφάσισα να σταθώ στη μεταφυσική. Και πήγα, μην γελάς, είναι αλήθεια αυτό. Και πήγα σε ένα μέντιουμ. Και με βλέπει το μέντιουμ, αλήθεια παιδιά, πήγα σε μέντιουμ. Με βλέπει το μέντιουμ, λέει κύριε μου, είναι ολοφάνος, έχουν κάνει μάγια. Λέω, είναι δυνατόν, τι είναι αυτά που μου λέτε, 2016 να μου έχουν κάνει, υπάρχει τέτοιο πράγμα, λέει, βεβαίως υπάρχει. Και αν θέλετε μπορούμε να τα θεραπεύσουμε. Λέω, πώς θα γίνει αυτό. Μου λέει, το medium πρέπει να υποβληθείτε σε μία θυσία. Λέω, δηλαδή, πρέπει να αφήσετε, λέει το medium, να σας τσιμπήσει μία μέλισσα. Λέω, αυτό κύριε μου αποκλείεται, είμαι αλλεργικός, θα πάω στο αναφυλακτικό σοκ, δεν γίνεται. Μου λέει και το medium, κύριε μου, τι να κάνουμε, ή μάγια ή μέλισσα. Η μάγια ή μέλισσα. Μην γελάτε, ρε. Μην γελάτε. Μην του δίνετε θάρρος. Μην του δίνετε θάρρος. Μην γελάτε. Συνέβη, κατά την εγώ φταίω τώρα. Κυρίες και κύριοι, πάμε να ξεκινήσουμε. Δεν θα παίξουμε τώρα τα σήματα του top επικαιρότητας, γιατί έχουμε δύο νούμερο ένα σήμερα. Από τρία σήματα το καθένα. Ας προλάβουμε το πρώτο. Έχουμε δύο, γιατί έχουμε δύο top. Το top επικαιρότητας είναι στη συνέχεια. Τώρα είναι top Ομπάμα. Αλλά βέβαια μπορούμε να παίξουμε το ένα τώρα και το άλλο μετά, γιατί έχουμε δύο. Το πρώτο είναι αυτό. Et à la station tout de suite. Voulez-vous coucher avec moi, Radio Arvilla? Ό,τι να είναι ο συνήθως. Πότε θα μας κάνει μήνυση η γαλλική πρεσβεία, περιμένω. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι. Top Obama. Ήταν τέτοια η υπερπαραγωγή σε αντίθεση με τη σημασία αυτής της επίσκεψης, η οποία ήταν αποκλειστικά τουριστική, όπως καταλαβαίνετε όλοι. Αναντίστοιχη. Όπου μαζεύτηκε τόσο υλικό για μας που έπρεπε να αφιερώσουμε ένα top μόνο σε αυτή την επίσκεψη. Πάμε να ξεκινήσουμε καταρχήν από τον Αλέξη Τσίπρα, τον αγαπημένο μας Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος καμαρώνει σαν το παγόνι, κυρίες και κύριοι. Μέσα σε ένα χρόνο επισκέφτηκαν τη χώρα μας ο πρόεδρος Πούτιν, ο πρόεδρος Ολάντ, ο πρόεδρος Γιούνκερ, οι ηγέτες των έξι μεσογειακών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Πάπας Φραγκίσκος μαζί με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο και τώρα ο πρόεδρος Ομπάμα. Έτσι είναι, Αλέξη, τον ετοιμοθάνατο στο νοσοκομείο, όλοι μαζεύονται να το δουν σιγά-σιγά. Μαζεύονται στο δωμάτιό του, ένας με τον άλλον, να πούνε ένα γεια και... Αυτό είναι και η Ατζελίνα Τζολί, αυτή να μην την ξεχάσουμε. Δεν ξέρω για πρωθυπουργό τον έχουμε, αλλά για PR είναι καταπληκτικό. Καταπληκτικό δημόσιο σχέση σε μαγαζιά ο Αλέξης ο Τσίπρας. Ενώ ο έμπειρος Γιώργος Παπαδάκης, γιατί εκεί φαίνεται η εμπειρία σε αντίθεση με όλους τους άπειρους, ξέρετε, δημοσιογράφους. Αθήνα έγινε αστακός, θα το δούμε και στη συνέχεια. Τρομακτικά μέτρα ασφαλείας και πράκτορες παντού. Κανένας δεν θα έπιανε το μάτι αυτό που έπιασε το μάτι του Γιώργου Παπαδάκη, γιατί όλοι οι άλλοι δημοσιογράφοι θα περνούσαν αυτούς που θα δούμε τώρα για απλά για μαθητές σχολείου ή κάτι τέτοιο. Ενώ κατάλαβε ότι κάτω από τις σάκες και αυτό το look γενικότερα κρύβονται οι μυστικοί πράκτορες από το Homeland. Βλέπουμε κάποιους οι οποίοι αναφυσβήτητα δεν είναι Έλληνες αστυνομικοί. Προφανώς είναι από την Αμερικανική υπηρεσία. Έτσι. Τους είδαμε άμα γυρίζει. Μάλλον τους εδώ. Παιδιά που πάνε σχολείο, πώς είναι. Παιδιά πάνε σχολείο, μάλλον. Όχι, τι παιδιά πάνε σχολείο. Τους διέκρινε τους πράκτορες και τους έδωσε φορά παρτίδα. Ενώ στο νούμερο 14 συνεχίζουμε με τα μέτρα, όπου όπως σας είπαμε έγινε αστακός η Αθήνα. Και όπου και να άνοιγες, σε όποιο κανάλι και να άνοιγες, όλοι λέγανε αστακός η Αθήνα. Υπήρχε αυτό το κλισέ. Ναι, αστακός η Αθήνα. Αστακό θα θυμίζει η Αθήνα κατά τη διάρκεια της επίσκεψης Ομπάμα. Το κέντρο της Αθήνας είναι αστακός. Άδεια πόλη θυμίζει πλέον το κέντρο της Αθήνας, ωστόσο είναι στην κυριολεξία αστακός. Έρχεται ο Ομπάμα, αστακός η Αθήνα. Να, αυτά αστακός και μπερδεύτηκε το κορίτσι.
Πώς σου φαίνεται έτσι που θα είναι φλούριο η Αθήνα? Θα σας πω κάτι. Άκουσα ότι αυτή η επιχείρηση προσπάθειας να ασφαλίσουν με κάθε τρόπο τον Μπάρακ Ομπάμα θα ονομάζεται Αστακός. Άκουγε συνέχεια Αστακός, σου λέει η κωδική ονομασία της επιχείρησης είναι Αστακός. Και συνήθως τη λένε στην τηλεόραση και στην κωδική ονομασία για να τη μάθει και ο έξω κόσμος. Ενώ και οι διαχειριστές από τις πολυκατοικίες συνεργάστηκαν με τις μυστικές υπηρεσίες και με τους πράκτορες της CIA. Μια ανακοίνωση που έχει βγάλει ένας διαχειριστής σε μια πολυκατοικία. Σας ενημερώνουμε ότι στις 16 11 2015 ημέρα Τετάρτη απαγορεύεται η είσοδος και η έξοδος από την πολυκατοικία από τις 7 το πρωί ως τις 7 το απόγευμα κατόπιν συστάσεως της ελληνικής αστυνομίας. Λόγω λέει αύξηση του Προέδρου Ομπάμα. Ιστερόγραφο. Την Τετάρτη δεν επιτρέπεται να βγαίνετε και στα μπαλκόνια. Ιστερόγραφο 2. Τίναγμα χαλιών θα επιτραπεί μόνο μετά την απογείωση του Air Force One και αφού έχει φτάσει σε απόσταση ασφαλείας 200 μίλια από την Αθήνα. Τέλος, για να μην προκληθούν παρεμβολές στα συστήματα ενδοεπικοινωνίας των μυστικών υπηρεσιών, απαγορεύεται να ζεσταίνετε το φαγητό σας στο φούρνο μικροκυμάτων. Και αφού πέρασαν όλα αυτά, οργανώθηκε η Αθήνα κτλ., έφτασε τελικά το Air Force One στην Ελλάδα. Όπου υποδέχθηκε ο καμένος, κυρίες και κύριοι, τον Μπάρακ Ομπάμα και είχαμε και θέματα με το παρκάρισμα. Είχαμε, το ρημάδι. Για να δούμε. Hello Greece, this is Air Force One approaching runway, waiting for parking instructions. Hello Air Force One, I will make the commando. Come straight as you are. Come, it takes you. Cut it a little left. Okay, come a little front. We don't have reverse gear, Athens. Με μαλάκα οδηγό πλέξαμε. What did you say? Nothing. Everything okay. I'm all Obama. I repeat, I'm all Obama. Over and out. Oh, καλώς τα ταναυτάκια τα ζουμπουρλούδικα. Slowly on the scallopats. Μη μας πέσεις και σε τρέχουμε στα νοσοκομεία. Να είχαμε και νοσοκομεία, καλά θα ήταν. Hi Alexis, πώς πάει και είναι έτσι ρε? Ο Πάνος ο καμένος είμαι. Καημένος, ναι, συμφωνώ. Όχι καημένος, καμένος, burned, τσουρουφλάιστ. Να σου πω Πάνος, κάνε ένα κουμάντο τις βαλίτσες και ένα κοστούμι που έχω μαζί, δώσ' το σε ένα καθαριστήριο να μου το πατήσουν λίγο να φύγουν οι τσαλάκες, ε. Δεν καταλάβατε, ο κυβερνητικός εταίρος του Τσίπρα του Αλέξη είμαι. Δυο νοματσέ, κυβερνάτε το Greece και τα κάνετε τόσο σκατά σαν να μην κυβερνάει κανένας ρε. Πλάκα έχετε. Καλώς ήρθατε κύριε πρόεδρε. Εσείς κυβερνάτε? Όχι. Μπάπο σκέτσι, κρίμα τη στολή. This way, please. Come. Παρουσιαστώ! Welcome to Greece. Ευπιθώς αναφέρω, στην Ελλάδα πέφτει πολύ κλάμα, πρόεδρε Ομπάμα. The next song is for you. Έτσι κυρίες και κύριοι υποδέχτηκαν τον Ομπάμα. Και βέβαια όπως θα προσέξατε τα πλάνα είναι από την ΕΡΤ αυτά, γιατί μόνο η ΕΡΤ. Μόνο η ΕΡΤ είναι cool σε όλο το κανάλι. Ακριβώς. Και προσέξατε ότι όταν κατέβηκε ο Ομπάμα από το αεροπλάνο δεν καταφέρανε να πιάσουν και καλά. Υπήρχε μια σημαία μπροστά και δεν βλέπαμε τίποτα. Αλλά μετά όταν κατέβηκε από το αυτοκίνητο για να συναντήσει τον Παυλόπουλο, μια χαρά η κάλυψη. Σημαντικό επίσης πρόσωπο, τον βλέπουμε, ο πρόεδρος Δημοκρατίας. Βλέπουμε και την πλάτη του αξιωματικού και μπροστά είναι ο... Μπροστά από τον αξιωματικό είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και μπροστά είναι ο Μπαράκ Ομπάμα. Καλά, αυτός ο Ομπάμα, τι θράσος, δεν βλέπει ότι η κάμερα της ΕΡΤ είναι αλλού. Ψιλοφαινόταν. Να κάνει λίγο έτσι. Φλόρ μάνατζερ θέλατε. Ωχ, μωρέ και εσύ, εντάξει, φαίνεται, όχι, θα σου δώσω μέρη λάβριο. Ενώ οι άλλοι στο Sky... Οι άλλοι στο Sky τι κάναν στον Καμένο. Ελάτε, σας παρακαλώ στη θέση αυτού του ανθρώπου. Είσαι ο Πάνος Καμένος. Και τα φέρνει έτσι η ζωή, γιατί αυτή η χώρα είναι τρελή. Και συναντιέσαι με τον Ομπάμα. Ως αντιπρόεδρος κυβερνήσεων. Ναι, ως αντιπρόεδρος κυβερνήσεων. Έτσι ξεκινάμε ωραία ανέκδοτα. Σε ποια άλλη χώρα θα μπορούσε ο Καμένος να συναντηθεί με τον Ομπάμα? Όμως στην Ελλάδα συναντήθηκε. Εντάξει, συναντιέσαι με τον Ομπάμα και θες να έχεις το βίντεο να το δίνεις αύριο μεθαύριο στα γκόνια σου. Έχεις πει και στη γυναίκα σου, γράφε γυναίκα. Την ώρα που περπατάς σαν το παγόνι δίπλα από τον Ομπάμα. Και δείτε τι κάνει ο Sky.
Μία πομπή κανονικά με τη συνοδεία των τριών-τεσσάρων οχημάτων των θωρακισμένων που είχαν μέσα στην πομπή αυτή του Πρόεδρου Ομπάμα. Σε κάποια από αυτά βρισκόταν ο Πρόεδρος, πέρασε από εδώ γύρω στις 11 και 4, βρέθηκε στον Αστέρα και τώρα αναμένεται σε πολύ λίγα λεπτά. Όχι ρε Νίκο! Όχι ρε Νίκο! Βαστό! Πάλι καλά που δεν γράφαν Φίκος! Δεν θα ξαναπιούν... Νερό Βίκος στο σπίτι του Καμένου, αν πάτε. Και βγάλει κάποιος και σας κεράσει νερό Βίκος. Και ενώ ξέρετε, όλοι περιμένουν τον Ομπάμα, σοβαρότητα. Οι πολιτικοί αρχηγοί είναι θεσμικοί, κάθονται θεσμικά. Περιμένουν τον αρχηγό, τον πλανητάργη κτλ. Ο Γκάπ. Έγινε σέλφι με ανθρώπους που ούτε καν ξέραν ποιος είναι, έτσι. Το είδαμε με γραβάτα, λέει κάποιος σημαντικός σαν αυτό. Κινητά υπάρχουν. Στο νούμερο 11, κυρίες και κύριοι, κανένας πράκτορας των Ηνωμένων Πολιτειών, κανένας πράκτορας της CIA δεν μπορεί να σταματήσει την Ελληνίδα γιαγιά. Α, επιστράτευσε και κιάλια η κυρία. Έχει βγει λοιπόν η κυρία με κιάλια για να δει. Όταν μένει στη Διονυσία ώρα παγίτου, έχει κιάλια να βλέπει την Ακρόπολη. Ακόμη πιο κοντά, τις λεπτομέρειες. Έτσι ακριβώς. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι δεν, δεν έδινε δεκάρα η. Καμία τίποτα. Δεν έδινε τον Ομπάμα τώρα. Δεν έψαχνε να βρει τον Ομπάμα, άλλους έψαχνε να βρει. Α, επιστράτευσε και κιάλια η κυρία. Έχει βγει λοιπόν η κυρία με κιάλια για να δει. Όταν μένει στη Διονυσία ώρα παγίτου, έχει κιάλια να βλέπει την Ακρόπολη. Ακόμη πιο κοντά, τις λεπτομέρειες. Έτσι ακριβώς. Καταλαβαίνουμε τους λόγους που ποθείτε, κυρία μου, τον Χρήστο Κιούση και τον Στάφη Παναγιωτόπουλο. Ενώ στο νούμερο 10 ήρθε η ώρα τελικά, κατέβηκε και από το αεροπλάνο και άρχισε να πηγαίνει από το ένα μέγαρο στο άλλο να συναντήσει την πολιτική ηγεσία μας. Και βέβαια πρώτα απ' όλα συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, με τον Προκόπη Παυλόπουλο ή αλλιώς Πάκη, όπως Πάκη, πολύ σωστά. Ποια άλλη χώρα είχε πρόεδρο Δημοκρατίας Πάκη? Πάκη. Πού να μας πάει τώρα. Σύντομα η Αμερική Ντόναλντ. Όχι πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όχι, ναι, πρόεδρο γενικώς. Όπου να πάρουμε έτσι μια μικρή γεύση από τη συνάντησή τους. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στη χώρα μας, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, τη χώρα που γεννήθηκε η δημοκρατία. Η αρχαία τραγωδία, η ποίηση, η μουσική, ο πολιτισμός, οι τέχνες γενικά. Ο ένφια, η έκτακτη σφορά, το τέλος επιτιδευματία, τα τέλη κυκλοφορίας. Και έχουμε ακόμα να διδάξουμε πολλά στον κόσμο, ακόμα και σε εσάς εκεί στην Αμερική. Την παλεύατε καθόλου με τον Τσίπρα? Πώς, αλήθεια, τσαπάτε καλά? NBA βλέπετε, φαντάζομαι. Φυσικά και βλέπω. Ο Τσίπρας κάνει τον LeBron James που έχει την μπάλα και εμείς την μπασκέτα. Δηλαδή, μας την καρφώνει συνέχεια. Ωραία κριτιάκια, ναι. Ενώ στο νούμερο 9, στη συνέχεια έφυγε από τον Πάκη και πήγε στον Αλεξάκη, όπου είχε κάτι το πολύ ενδιαφέρον αυτή η επίσκεψη. Το γεγονός ότι τους φωνιάδες των λαών, τους Αμερικάνους, με τι χαμόγελα τους υποδέχτηκαν οι άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν βαριέσαι, αυτή είναι της πρώτης νιώτης. Για να δούμε την πρώτη συνάντηση εκεί στα Σκαλοπάτια, ναι, στο Μέγαρο Μαξίμου, με τον Μπάρακ Ομπάμα με τον Αλέξη Τσίπρα. Φωνιάδες των λαών Αμερικά! Hello, ήρθας ο φίλος. Ρε Αλέξη, γιατί με βρίζουν? Δεν σε βρίζουν, ρε. Πού τ' άκουσες? Σίγουρα. Ναι. Έλα το πουλάκι. Τσιου. Έξω το ΝΑΤΟ. ΝΑΤΟ πάλι. Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Σίγουρα οι κακές οι γλώσσες σου είπαν ότι φώναζα και εγώ τέτοια παλιά. Oh, yes. Παρεξήγηση. Εγώ φώναζα φωνιάδες των χρεών Αμερικάνοι. Αφού οι Αμερικάνοι είναι φίλοι μας. Πώς τα γυρνάω. Σε προδέχομαι. Ομπάμα, ψυχάρι και βελουχιώτη Άρη. Βελουχιώτη Άρη. Κάτι μου θυμίζει αυτός. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τους Έλληνες. Γιατί από την ώρα που εξήγησα στον Αλέξη ότι ήρθα κυρίως για λόγους αναψυχής και ό,τι πω δεν έχει και πολύ σημασία γιατί αποχωρώ σε λίγο, έχει σταματήσει να αντιδρά και έχει αυτό το ύφος. Αλέξη! Φοβάμαι να το κοιτάξω. Αλέξη! Και φοβάμαι πως σας άφησα χωρίς... Ρε γίγαντα! Πρωθυπουργό. Ένα τεχνικό, ρε παιδιά, να του κάνει επανεκκίνηση. Θα έρθουμε. Θα έρθουμε στην στάση του Αλέξη Τσίπρα στη συνέχεια. Γιατί μετά έπρεπε να δώσουν την κοινή συνέντευξη τύπου, να κάνουν τις δηλώσεις μάλλον. Έτσι. Όπου βέβαια ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί είναι πολύ σημαντικό γεγονός οι δηλώσεις με τον Μπάρακ Ομπάμα, πήγε εκεί μαζί με τον υποβολέα του, όπως καταλαβαίνετε, ο στενός συνεργάτης. Και ήταν και η στιγμή
που ο Αλέξης Τσίπρας έκανε επίδειξη του πόσο καλά μιλάει τα αγγλικά. Για τον Αλέξη Τσίπρα τα αγγλικά τα αντιλαμβάνεται ως σπαστά ελληνικά και κυρίως με μία έμφαση στο raw. Ό,τι πήρες στα ελληνικά και έχει το raw, έτσι, είναι αγγλικά, αγγλικά για τον Αλέξη Τσίπρα. Οπότε για να δούμε τις κοινές δηλώσεις με τον Ομπάμα και τον υποβολέα στη δράση. Αλέξη, χαλαρός να είσαι, μη μασάς. Αυτός είναι τελειωμένος πλανητάρχης. Εσύ έχεις άλλα 3 χρόνια μέλλον μπροστά σου, σε αντίθεση με τη χώρα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Αμερικανό πρόεδρο Μπάρακ Ομπάμα. Ωραία προφορά, κούνε χεράκια. Σήμερα λοιπόν η Ελλάδα υποδέχεται έναν Αμερικανό πρόεδρο που αγωνίστηκε για τα δικαιώματα όλων των πολιτών. Καμία σχέση με σένα. Που ενέταξε εκατομμύρια Αμερικανούς στο σύστημα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Ενώ εμείς τους ρίξαμε στα ράντζα του Πολάκη. Στο πλαίσιο αυτό είχα την ευκαιρία να συζητήσω με τον πρόεδρο Ομπάμα για τις οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα μας αλλά και ολόκληρη η Ευρώπη. Γιατί είχε και μεγάλη περιέργεια να σε ακούσει. Για τα απαραίτητα βήματα που πρέπει να γίνουν για να ανακάμψει η ελληνική οικονομία. Και Νονός. Σας απαντώ ότι είμαι εξαιρετικά αισιόδοξος. Μόνο εσύ. Γι' αυτό λοιπόν τον λόγο είμαι αισιόδοξος και πιστεύω ότι αυτή η αισιοδοξία θα επαληθευτεί. Εξάλλου, πότε έπεσες εσύ έξω? Για να σας είμαι ειλικρινής. Αλέξη, τώρα διάλεγε λέξεις που έχουν πολλά ρο και δίνε φάλτσα στην προφορά να θυμίσεις Ελληνοαμερικάνο καουμπόι, να τιμήσεις τον Μπαράκ. Από τον Ντόναλντ Τραμπ γνωρίζω λίγα πράγματα. Ωραίο, παρατηρητήριο πες. Ωστόσο, πρέπει να σας επισημάνω ότι ένα άλλο πράγμα την ξέραμε για τον Ντόναλντ Τραμπ. Φτάνει καλέ! Κατά τη διάρκεια που διεκδικούσε το χρήσμα στους Ρεπουμπλικανούς. Φωνάξανε για τρό! Πράγματι, προεκλογικά πολλοί ασκήσαμε από τις Βρυξέλλες. Ντόναλντ Τραμπ. Art of the deal. Στοιχεία της κριτικής που προεκλογικά πολλοί ασκήσαμε απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ. Και σας είπα, όχι τόσες ώρες ιδιαίτερα αγγλικά, θα τον κάψουμε. Ας το πάρει το προφήσεση σε 2 χρόνια. Αλέξης goes to Hollywood. Ναι, προς τα εκεί είναι. Εντάξει, αυτά είναι κακοήθειες, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας μιλάει πάρα πολύ καλά αγγλικά και το αποδεικνύει το επόμενο βίντεο που πάλι γυρνάμε στο Μαξίμου, που αποφάσισε να μιλήσει, να απευθυνθεί στον Ομπάμα πλέον στα αγγλικά και απολαύστε το. The situation in here is Houston, we have a problem. Inside Greece I have made it vagina calligraphy and every time I ask Merkel for tonics she gives me the 3. Everybody says I don't know where are going the 4, but me I know one joy where the 4 is going, and is going to Grutum Pneumonia 4. And if you, Obama, don't put your hand, the hand from the Greek people will reach our almonds. Απορώ όμως από τη στιγμή που εντάξει δεν τα μιλάει και πολύ καλά, έτσι να πούμε την αλήθεια. Ενώ έχουν στελέχη στον ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ έχουν στελέχη στον ΣΥΡΙΖΑ που μιλάνε άπτεστα τα αγγλικά. Γιατί δεν χρησιμοποιούν αυτούς για να συναντηθούν με τον Μπάρακ Ομπάμα? They sell that weapons to the Syrians. Every country who products these weapons and earns from this must destroy it. Why we must destroy it? Why? Or near to us? Or near to us? Why near to us must destroy it? Very clear. Yes, yes. Σφακιανάγκη. Κουμουί φίμουρι. Μετά πήγαμε στη συνέντευξη τύπου, όπου δέχτηκαν ερωτήσεις ο Ομπάμα και ο Αλέξης Τσίπρας και από τους δημοσιογράφους. Εδώ στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία, σας υπόσχομαι ότι σήμερα θα πω μόνο αλήθειες. Στο μέλλον ο κόσμος θα θυμάται αυτή τη μέρα. Θα είναι η πολιτική μου κληρονομιά. Ρωτήστε με λοιπόν άφοβα ό,τι θέλετε. Κύριε Πρόεδρε, πώς βλέπετε τον κύριο Τσίπρα? Η αλήθεια είναι ότι κάθε 5 λεπτά έχει σκαμπανεβάσματα στη συμπεριφορά του, μια πάνω, μια κάτω. Δεν ξέρω πώς να φερθώ. Μαγειρεύετε! Φτιάχνω εξαιρετική μιλόπιτα. Βάζω το ένα φύλλο πάνω στο άλλο, τη γέμιση σε ένα μεγάλο μπολ, σιροπάκι και μετά χλάτς στο φούρνο. Τι χρήσιμο αποκομίσατε από την Ελλάδα? Αυτό που κάνεις με το χέρι και ο σερβιτόρος καταλαβαίνει ότι θέλεις να πληρώσεις το λογαριασμό ακόμη και όταν δεν μιλάς ελληνικά. Ωραία φάση. Κοιτάξτε, αν νομίζετε ότι η πραγματικότητα σε σχέση με τους δημοσιογράφους στην Ελλάδα είχε μεγάλη απόσταση από αυτό που μόλις παρακολουθήσατε, για να δούμε κάποια σχόλια σχετικά, ένα συγκεκριμένο, για να πάρουμε μία γεύση με την επίσκεψη Ομπάμα. Στο άκουσμα Ελλάδα, του έρχονται στο μυαλό του τα παιδικά σχολικά του χρόνια.
Στη Χαβάη. Για κάποιο λόγο ο Ομπάμα όταν ακούει Ελλάδα θυμάται τα παιδικά του σχολικά χρόνια. Και το ξέρει μόνο ο Δήμος Βερίκης. Στο πέμπτο λύκειο πρέπει να... Γιατί έβλεπε θάλασσα. Είμαστε σειρά, έτσι δεν τον πρόλαβα για λίγο. Ενώ παρόλα αυτά όμως όλες οι εκπομπές, τα δελτία ειδήσεων, οι νημερωτικές εκπομπές στην Ελλάδα, η αλήθεια είναι ότι αντιμετώπισαν την επίσκεψη Ομπάμα με κύρος, με σεβασμό. Το αξίζει. Με σοβαρότητα. Ο Αντένα, για παράδειγμα. Η επίσκεψη του απερχόμενου Προέδρου των ΗΠΑ κρίνεται σημαντική και από τη συντριπτική πλειονότητα των εγχώριων πολιτικών δυνάμεων. Έτσι, πολύ ωραία. Ο Άλφα. Ιστορική επίσκεψη Ομπάμα και ο συμβολισμός που θέλησε να δώσει αποτυπώνονται στα εκτενή ρεπορτάζ των διεθνών μέσων. Ακριβώς. Η ΕΡΤ. Ιδιαίτερο συμβολικό αλλά και ουσιαστικό περιεχόμενο έχει επίσκεψη Ομπάμα στην Αθήνα. Ιδιαίτερος. Ο Sky. Θα δούμε όλες τις πτυχές αυτής της ιστορικής, κυρίες και κύριοι, επίσκεψης. Ιστορική αναμφισβήτα. Ο Χίος. Έρχεται αυτός ο Αμερικανός τρομοκράτης τσόκλανος, ο μπουζουκοκέφαλος Ομπάμα, το ανδρίκελο του διεθνούς χιονιστικού λόμπι, ένας απερχόμενος μουρλοκακομύρης, όπως είναι ο Ομπάμα. Κυρίες και κύριοι, δεν το αντιμετώπισαν όλοι το ίδιο. Από όλα, έχει ο Μπαξές όμως. Ενώ στο νούμερο 4 ήρθε και η ώρα, μετά τελειώσαμε αυτές τις τυπικότητες και τα λοιπά, και ήρθε η ώρα για να το διασκεδάσουν λίγο. Στο επίσημο δείπνο. Ναι, να πάμε στο επίσημο δείπνο, που και αυτό είναι τυπικότητα, αλλά είναι λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα. Τρώνε τουλάχιστον εκεί. Τρώνε τουλάχιστον και έκανε την πρόποση ο Ομπάμα. Θέλω να πιούμε στην υγειά του προλεταριάτου και των αγώνων της αριστεράς. Ωπα, τι λέρε μάγκα, σώρωσες και θα μας φας τη δουλειά, να πούμε εμφλαπάκια σε όλη τη σφυρίδα, θα μας φυρίξεις και κάνα αντάρτικο τώρα. Εγώ είμαι ο αριστερός της παρέας. Σήκω τέχνον μου. Μάλιστα, πάτερ. Κοίτα τον καλεσμένο, ντροπή. Εισηγείαν του ανθρώπου που ασέλγησε βία στα οπίσθια του καπιταλιστικού συστήματος, χόρεψε στο ταψί της αγορές. Ωπα. Εκείνον που μας δίδαξε τι σημαίνει ειλικρίνεια. Για πες. Στον Αλέξη Τσίπρα. Τον διασκεδάσαν, όπως είδατε, στο δείπνο. Και μετά τον πήραν τον άνθρωπο, την επόμενη μέρα, αν δεν κάνω λάθος. Και έγινε η ξενάγηση και πολύ. Να καλλιεργήσει ένα παιδικό το όνειρο πραγματικά. Ακριβώς, γιατί το Μουσείο της Ακρόπολης είναι εκπληκτικό και έγινε η ξενάγηση στο Μουσείο της Ακρόπολης. Αυτό εδώ τι συμβολίζει? Βλέπω κάτι πέτρες, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω και πολλά. Αυτό φτιάχτηκε από Έλληνες συνταξιούχους. Συνταξιούχους που σκαλίζουν πέτρες? Δεν τις σκαλίζουν, τις κατουράνε. Με τόση αναμονή στο ελληνικό σύστημα υγείας, οι πέτρες στα νεφρά γίνονται ολόκληρα αετώματα. Οπότε, αν δεν τα τεινάξουν μέχρι το ραντεβού τους, τις αποβάλλει ο οργανισμός τους και έτσι έρχονται και τις αφήνουν εδώ. Προχωρήστε, αν θέλετε, παρακάτω. Εδώ βλέπετε την μαρμαρωμένη συνταξιούχο. Πρόκειται για μια πραγματική συνταξιούχο που μαρμάρωσε όταν πήγε στο ATM για να πληρωθεί τη σύνταξή της και είδε πόσοι έμεινε από τις περικοπές του Κατρούγκαλου. I see. Και γύρω-γύρω, αν κοιτάξετε, έχει και άλλους συνταξιούχους. Άλλοι μαρμάρωσαν από τις περικοπές, άλλοι πάγωσαν το χειμώνα γιατί δεν πήραν ποτέ επίδομα θέρμανσης. Κάπως έτσι κυλήσε η ξενάγηση. Όπως βλέπετε, τα εκθέματα στο Μουσείο της Ακρόπολης έχουν τρομακτικό ενδιαφέρον. Αλλά αυτό που μάλλον συζητήθηκε περισσότερο από την επίσκεψη Ομπάμα ήταν η στάση του Αλέξη Τσίπρα. Τα κατάφερε. Κακοήθειες βέβαια ισχυρίζονται ότι αυτό έχει να κάνει με το κόμπλεξ κατωτερότητας που ήθελε να το παίξει έτσι και αυτός άνετος, σιγά ποιος ήλθε τώρα, εγώ είμαι ο Αλέξης Τσίπρας και το παράκανε λίγο στο ανετιλίκι. Η αλήθεια όμως δεν είναι αυτή. Η αλήθεια είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα παγκοσμίως και ήταν πραγματικά πάρα πολύ άνετος. Παρά ήταν άνετος. Ήταν τόσο άνετος που, κυρίες και κύριοι, που κάποια στιγμή με το που κάθισαν κάτω, ο άνθρωπος άλλος έκανε υπερατλαντικό ταξίδι, jet lag είχε, ο Αλέξης Τσίπρας χασμουρήθηκε όμως. Για να δούμε αυτή τη μοναδική στιγμή. Για τη συμπόνια με την οποία αντιμετώπισε τις ροές των προσφύγων και επίσης για τη συνεργασία που έχουμε με την ελληνική κυβέρνηση. Σας παρακαλώ, θέλω να το δούμε μια φορά ακόμα. Προσέξτε, όταν γυρνάει ο Ομπάμα, χασμουρί, ξεκινάει. Του κόψε και το χασμουριτό. Αγενής αυτό. Μα ναι, είναι αγένη αυτό. Βλέπεις ότι ο άλλος χασμουριέται. Επίσης, τι γυρνάς και του κόβεις το χασμουριτό. Επίσης, λίγο πριν χασμουριθεί, έχει τσεκάρει λίγο και την ώρα. Ναι, ναι, έχει κρατήσει πολύ. Ναι, μα του είπε, μας έπριξες. Του το είπε. Όταν θέλουμε να δείξουμε στον άλλο ότι. Έτσι. Κοιτάμε το ρολόι μας. Περιμένει και περιστέρα για αυτό. Χασμουρίθηκε και ο άλλος, να πούμε, γυρνάει και τον κοιτάει, του κόβει το χασμουριτό. Αλλά δείτε σας παρακαλώ, καρφώστε τα μάτια σας στον Αλέξη τον Τσίπρα, μάζεμα χασμουριτού με προσπάθεια να γυρίσει σε χαμόγελο.
για τη συμπόνια με την οποία αντιμετώπισε τις ροές των προσφύγων και επίσης για τη συνεργασία που έχουμε με την ελληνική κυβέρνηση. Το πάει και μπόρεσε και το κατάπιε όμως ο Αϊτός. Δεν ήταν βλάβη. Το έχει μάθει από το σχολείο, από το Λύκειο το έκανε. Εντάξει, δυσκολοτούμπες ο άνθρωπος τώρα. Τι, ένα χασμωρί τώρα θα μπορέσει να γυρίσει. Εδώ γύρισε άλλα κι άλλα. Άσε που το χάλασε και το πρόγραμμα ο Ομπάμα. Τέτοια ώρα ο Αλέξης ήταν η ώρα σιέστα. Σαπλό. Έπαιδε το μεσημεριανό του υπνάκο. Ήταν πάρα πολύ άνετος, πάρα πολύ χύμα σε αυτή τη συνάντηση. Η στάση του σώματος, το πώς καθόταν στην καρέκλα. Δείτε. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός τον υποδέχεται απευθύνοντάς του το λόγο στον ενικό, προς έκπληξη πολλών. Ενώ ποικιλοτρόπως σχολιάστηκε και η στάση του σώματος του Αλέξη Τσίπρα στη διάρκεια της σύντομης συζήτησης μεταξύ των δύο ανδρών στο Μέγαρο Μαξίμου. Ενώ στο τέλος η χειραψία ήταν βγαλμένη από αγώνα μπάσκετ. Κυρίες και κύριοι, δεν είδατε όλη την αλήθεια, γιατί μόνο εμείς έχουμε πλάνα από την συνάντηση Ομπάμα-Τσίπρα που πραγματικά αποδεικνύουν πόσο άνετος ήταν ο Αλέξης Τσίπρας σε αυτή τη συνάντηση. Ναι, ρε. Τελειώνω τώρα σε 10 λεπτά θα είμαι εκεί. Κράτα τα κορίτσια παρήγγειλε μύδια. Εντάξει, μύδια και εγώ τον τελειώνω και έρχομαι. Σε 10 λεπτά θα είμαι εκεί. Hello, Alexis Tsipras. Άρε, Μπάρακ. Welcome. Sit down, please. Sit down. Thank you very much. Thank you. Papa. Mr. Prime Minister, I would like to start this meeting by. Σπάσω στη μέση. Mr. Prime Minister, are you okay? Yes. Ρητώθηκα στον καναπέ, κοιμήθηκα. Yes. I would like to discuss with you all the matter. Μιχαλάκη, φέρε ένα φραπέ, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Το δικό μου, φέρε το φραπεδάκι. Do you want to drink energy drink? Greek energy drink, φράπε. Τούμπανο, Μιχαλάκη. Ο πρόεδρος της Αμερικής, ο Ομπάμα. Και ο Μιχαλάκης. Μιχαλάκης. Nice to meet you, Μιχαλάκης. Φύγε. Do you want to roof? No. Thank you, I'm okay. Sure, Yes. Okay. So. Let's start this meeting, and I would like very much to hear your view. Χάνεις, αδερφέ. Μέλη τον έκανε. Μπράβο, ρε, εσύ, Μιχαλάκη, για στα χέρια σου, ρε. Θα κάνω Υπουργείο Φραπέ και θα το βάλω Υπουργό, θα τον κάνω εγώ αυτό που τον κάνω. Yes, Mr. Prime Minister. If it's possible, let us concentrate on the matters of... Με κοιτάξει, μέση μου. Κάζει, δεν αντέχω, θα τα πούμε σε λίγο. Where are you going, Mr. Prime Minister? Όχι ρε παιδιά, τι να αλλάξω. Δεν παρεξηγεί ο Μπάρακ, είναι ένα αδερφός ο άνθρωπος. Τι κάνεις αδερφέ, καλά. Everything alright? Yes, sir. Και εγώ έκανα ένα ντουζ μέσα. 10 χρόνια νεότερος είμαι τώρα. Άλλος άνθρωπος ο Αλέξης. Do you want to make a ντουζ? Hot water, shampoo, bubbles? No, thank you, I'm okay. Αφρόλουτρο. I'm okay, thank you. Okay. Yes, sure. Yes. Κάτσε λίγο να ξεσφίξω κι αυτό γιατί... Με πατάει εδώ το διάφραγμα και δεν μπορώ να αναπνεύσω. Πώς. So, let's start, Mr. Prime Minister. A lot of serious matters that I want to discuss with you. Τώρα που πες serious matters, είναι very serious. Εγώ, εδώ, όποτε κάνω ντουζ, μετά παθαίνω μια περίεργη φαγούρα στο κορμί μου. Δηλαδή, παντού ξύνομαι, scratch. Scratch. I don't understand you, Mr. Prime Minister. Please, you know, I came all the way from the United States, okay. And I'm quite tired. Welcome. Yes, can we discuss the matters that we have to? Please, okay. Let's start with the foreign policy. Μιχαλάκη, φέρε και τα σέα μου, το πίνουν το φραπεσκέτο, έτσι σε παρακαλώ. Έλα, αδερφέ μου. Αναγιά σου λίγο. Λοιπόν, ο Μιχαλάκης. Ο Μπάρακ Ομπάμα, να σας συστήσω. Yes, we met with Michalakis before. Ah, yes. Sorry. Okay, sorry. Do you want a jour? Jour? No, I don't want a jour, Mr. Prime Minister. Please. Okay. Please, I'm quite tired. Okay. As I said before, for us it's very important to discuss the foreign policy because I know it concerns you too and concerns us. Me and my minister about the... Να σου πω κάτι, αδερφέ. Βαρέθηκα. Βαρέθηκα. Δεν θέλω να συζητάω. Βαρέθηκα. Μιχαλάκη, έλα κάτσε και πέστα με τον πρόεδρο. Εγώ φεύγω. Γεια σας. Θα λέμε την άλλη φορά που θα έρθεις. Η ζωή είναι ωραία. Για λαρά. Κι ας μην έχεις και παρέα. Για λαρά. Θα έρθουν άλλα πιο ωραία. Για λαρά. Μην τα παίρνεις όλα τώρα. Κυρίες και κύριοι, τόσο άνετος, μπράβο, ήταν ο Αλέξης Τσίπρας με τον Μπάρακ Ομπάμα
Και τελικά είχαμε την συνάντηση του. Πλανητάρχη με το... τον Κυλικιάρχη. Ο Κυλικιάρχης συναντήθηκε με τον Πλανητάρχη. Κύριε Μιχαλάκης με Μπάρακ Ομπάμα. Και στο νούμερο 1, που βέβαια αυτό θα έπρεπε να είναι το νούμερο 1, αλλά υπάρχει και μια χρονολογική σειρά. Στο νούμερο 1 για την επίσκεψη Μπάρακ Ομπάμα να πέσει το. Α, έχουμε αλλάξει το νούμερο 1. Κάτι έχουμε σε καινούριο. Ναι, ναι. Τι νόστιμο. Το 3 ξεκινάει, 3, 2, 1, καταπληκτικό. Είναι και εκπαιδευτικό δηλαδή, δεν είναι μόνο. Στη χώρα που ζούμε από 3 πρέπει να ξεκινήσει. Και στα 3 πρέπει να παραμείνει. Και κανονικά 3, 3, 3. Λούτσε, φτάνει. Και ένα, δυο και δύο χέρια και 10. Στο 1 γιατί πήγε, δεν καταλαβαίνουμε. Στο νούμερο 1 λοιπόν είναι η άφηξη βέβαια. Η άφηξη, συγγνώμη, η αναχώρηση. Έφυγε κάποια στιγμή ο Μπάρακ. Δυστυχώς για τον Αλέξη. Ναι, δυστυχώς για τον Αλέξη. Έφυγε. Και καταρχήν πριν πάμε στο... μόνο όταν ο Ομπάμα επισκέπτεται την Ελλάδα ή οποιοσδήποτε τέλος πάντων πρόεδρος των ΗΠΑ μπορεί να ακούσει αυτό. Ο πρόεδρος Ομπάμα πήρε μαζί του στο Air Force One και ένα μεγάλο κουτί μπακλαβά. Δηλαδή, καταλάβετε, στην ίδια πρόταση Air Force One και μπακλαβάς μόνο όταν ο Πλανητάρης έρχεται στην Ελλάδα. Αλλά τέλος πάντων, στο νούμερο 1 έχουμε κυρίες και κύριοι την αναχώρηση του Μπάρακ Ομπάμα από τη χώρα μας. Ώστε φεύγεις. Ναι, δυστυχώς. Πρέπει. Θα σου γράφω. Στορκίζομαι. Αντίο. Ομπάμα left. Κι εγώ εδώ. Με first time left. Να κάνω πως κυβερνώ. Και μην ξεχνάς Ομπάμα left. Θα σκάνε μια καλή κουβέντα στη Μέρκελ, χρωστάω πάρα πολλά. Αχ, τι γλυκό, πραγματικά. Συγκινητικό, σχεδόν συγκινητικό. Και ένα φίλο συγκινήθηκε εδώ και μα γράφει ο Πλανητάρχη και ο Άρχον τη Πλάνη. Πο, 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 πολύ ψαγμένο. Πολύ ψαγμένο. Μα ωφέλησαν το 3 μήνες που είχαμε. Του ωφέλησε, είδε. Ήταν ποιητέ. Κυρίε και κύριοι, αυτό ήταν το πρώτο μέρο. Ήσουν καταπληκτικό Μπάρακ. Καταπληκτικό. Μπάρακ. Και εσύ ήσουν ίδιο ο Αλέξης. Εγώ δεν ήμουν. Έτσι καταπληκτικό. Τον έβγαλα σε μια φωτογραφία, θα την ανεβάσω που κάθεται και είναι ίδιο ο Ομπάμα. Αυτό ήταν το πρώτο μέρο, κυρίε και κύριοι. Της πρώτης εκπομπής του Rider Village για τη σεζόν 2016-2017. Νιώθουμε αρκετά κουρασμένοι και δεν ξέρουμε αν θα υπάρχει δεύτερο μέρος. Πλανητάρχη μου! Θα πάμε για διαφημίσεις τώρα. Θα κάνουμε ένα ντουζ και εμείς. Θα δούμε τα μπουρούζια και θα επιστρέψουμε για το δεύτερο μέρος όπου έχουμε και άλλη Αμερική. Ξέρετε εσείς βέβαια τι εννοούμε. Μείνετε μαζί μας. Τώρα αυτό το τραγούδι μου θύμισε, άσχετο βέβαια, αλλά πρέπει να δείτε οπωσδήποτε το ντοκιμαντέρ για τον James Brown. Καταπληκτικό. Καταπληκτικό πραγματικά ντοκιμαντέρ. Το οποίο προβλήθηκε στο πλαίσιο του In-Edit Festival. In-Edit. Και είναι πραγματικά μαγική η ιστορία αυτού του ανθρώπου, όπως επίσης γενικότερα ο James Brown ως καλλιτέχνης του οφείλουν. Νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που ασχολείται με τη χορευτική μουσική με οποιοδήποτε τρόπο και οποιαδήποτε μορφή της. Και δεν υποκλίνεται στον James Brown. Godfather of Soul. Λοιπόν, επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος, κυρίες και κύριοι. Σας παραδίδω στα χέρια του Χρήστου Κιούση και του Στάθη Παναγιωτόπουλου για τα δικά σας μηνύματα. Με χαρά, έχουν πάρα πολλά μηνύματα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κάποια θα διαλέξουμε. Βλέπει Σερβετά λέει να κάνει Τσίπρα και να ξύνεται κανονικά συνάντηση Ομπάμα και δεν σου φαίνεται καν υπερβολικό σε σχέση με την πραγματικότητα. Όλο το ζουμί. Ξέρετε, αυτό το σχόλιο που έκανε ο φίλος, το έχουμε πει χιλιάδες φορές. Ο φίλος ο Ποσειδώνας, πραγματικά ζούμε σε εποχές που δυσκολευόμαστε να ξεπεράσουμε την πραγματικότητα σε σατυρικό επίπεδο. Καταρχάς, πόσες φορές μου πες ξύστα, ρε μου. Δηλαδή, δεν πήγαινε τώρα. Όταν κάναμε το γύρισμα, του έλεγα Γιάννη, δεν πρέπει. Γιατί αν προσέξατε. Η πραγματικότητα ήταν ο Τσίπρας έτσι με το χέρι εδώ. Ναι. Δεν ήταν μεγάλη απόσταση μέχρι να μετά το χασμουριτό δεν ήθελε πολύ για να το δούμε και αυτό. Πώ δεν έβγαλε παππούτσα, κάνει τα δάχτυλα ανάμεσα. Να δεν το κάνει. Συνεχίζω. Κακό, την άλλη φορά. Η βία, η δέση να γιατί. Συνεχίζω από Twitter, ο Σερβετάς υποδίθηκε άντρα, χτυπάνε καμπάνε στο χωριό του. Ο Αλέξης λέει πάλι καλά, δεν έβαλε το ρολόι κοντά στο αυτή να βεβαιωθεί ότι δουλεύει. Και κάτι προσωπικό, με συγχωρείτε, Κιούση, είπαμε μουσια λέει τριών ημερών, όχι τριών ιεραρχών. Εντάξει, Χρήστο, γενικότερα να μην σχολιάσουμε
το γενικότερο αποτέλεσμα αυτό. Γιατί το σχολιάζουν οι άλλοι. Για την προπέλα εδώ και αυτό. Ναι. Για πάμε. Λοιπόν, καταρχήν στο θέμα Τσίπρα-Ομπάμα, το βλέμμα του Τσίπρα όταν μιλούσε ο Ομπάμα αγγλικά είχε τον πανικό που είχα και εγώ στο listening στο λόγο, λέει ένα φίλο πάρα πολύ σωστά. Επίσης, έκανε ο Αλέξης τον Ομπάμα να νιώσει τόσο ευπρόσδεκτο όσο το εκαθαριστικό τη εφορία. Σε ό,τι αφορά το ζευρέ μουσου του Χρήστου Κιούση, το οποίο είχε κλέψει την παράσταση γενικότερα. Κατ' εμέ η πιο εύστοχη παρατήρηση είναι ότι η Χρήστο είσαι, λέει, σαν το μουλάο Μαρ Χίπστερ. Και ένας άλλος λέει, το μουσείο του Κιούση για το 2010 θα είναι ό,τι οι βάτες για τη δεκαετία του 80. Αυτά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα τα μηνύματα. Για τη δεκαετία του 10. Παιδί μου, είναι σε επίπεδο δεκαετίας. Λοιπόν, μια που είπαμε αυτά για τον Αλέξη Τσίπρα... Συγγνώμη κυρίες και κύριοι. Πολύ κακό. Πολύ κακό. Συγγνώμη. Πολύ κακό. Ναι. Δεν ξέρω αν πρέπει να το πω κιόλας. Πες το με τον τρόπο σου. Αναλαμβάνω την ευθύνη. Όχι, δεν είναι. Με τον όχι, τρόπο. Δεν θα αναλάβεις. Εμένα θα τρέχουν πάλι τα. Αλλά πες το. Για τη στάση του Τσίπρα, λέει, δικαιολογείται, ρώτησε πώς μπορεί να μοιάζει έξυπνο στην τηλεόραση και το έδειξα βίντεο με τον Στίβεν Χόκινγκ. Κυρίες και κύριοι. Αναλαμβάνω την ευθύνη. Κυρίες και κύριοι. Δεν είστε, έχει όλα αυτά. Είστε αλήτες που μου κατακλείδω. Κορυφαίο Μάριε. Θα σε βρω μαζί με τον άλλο που μου είπε για τον κοριό. Λοιπόν, μια που μιλάμε για τον Αλέξη Τσίπρα, ξέρετε, δύο πράγματα όλο το καλοκαίρι όσο ήμασταν εκτός, δύο πράγματα εγώ περίμενα πώς και πώς να βγούμε στον αέρα για να δείξουμε αυτά τα δύο πράγματα. Δεν είναι τόσο φοβερά, αλλά για μένα είναι. Αλήθεια, παιδιά, έπαιρνε και τηλέφωνο. Ναι, έπαιρνε τηλέφωνο και λέγα πότε θα. Για να... Καταρχήν, να, δώσουμε, να δείξουμε αυτόν τον μαθητή, ο οποίος πρέπει να άκουσε πολλά ο άνθρωπος αυτός. Αλλά εμείς θέλουμε να το δείξουμε αυτό, κυρίες και κύριοι. Είναι ο μαθητής, ο οποίος για πολλούς επέδειξε αγένεια. Αλλά αν καθίσεις να το σκεφτείς το πράγμα, μπορεί να έχει μια άλλη άποψη. Προσοχή! Silver Alert! Εξαφάνιση ανηλίκου. Αν τον βρείτε, σφίξτε του το χέρι. Αυτό ήταν το ένα. Και το άλλο, μια φωτογραφία που βγήκε. Αυτά είναι εκτός συναγωνισμού. Μια φωτογραφία που βγήκε στη Φόρα κάποια στιγμή, την είδα εγώ τουλάχιστον για πρώτη φορά μέσα στο καλοκαίρι. Δεν το γνώριζα πραγματικά. Και γνωρίζεις. Θεωρώ ότι αυτή η φωτογραφία, όταν λένε μια εικόνα ίσον χίλιες λέξεις, είναι όχι, ίσον 10 εκατομμύρια λέξεις αυτή η φωτογραφία, όσοι και οι κάτοικοι αυτής της χώρας. Και θα καταλάβετε γιατί. Ο συμβολισμός κατ' εμέ αυτής της φωτογραφίας τα λέει όλα για τη χώρα μας. Ο Πάνος ο Καμένος, όπως ξέρετε, συγκυβερνάει. Συγκυβερνάει και υπουργός Εθνικής Άμυνας. Για να δούμε αυτή τη φωτογραφία. Να τους λοιπόν εδώ, ο Πάνος ο Καμένος, πρωταθλητής. Θα αναρωτιέστε όμως σε τι πρωταθλητής. Για να πάμε στον έρωτά μου τον Νίκο Κωνσταντινίδη. Πάρτε τη φωτογραφία στον έρωτά μου τον Νίκο Κωνσταντινίδη που θα μας πει σε τι. Ποιος όμως ξέρει ότι ο φίλος μου ο Πάνος ο Καμένος κάποτε ήταν πρωταθλητής στο τάβλι. Να τους. Με το κύπελο στο χέρι. Πρώτο στο τάβλι, αγαπητοί φίλοι. Μπράβο του. Συγχαρητήρια. Κάτι είναι και αυτό. Αναρωτιέστε ποια είναι τα επιτεύγματα των ανθρώπων που έχουν στα χέρια τους τις ζωές μας. Ήταν πρωταθλητής στο τάβλι. Λίγο είναι. Τι άλλο θέλετε. Και σήμερα που είναι και η παγκόσμια. Όχι παγκόσμια, συγγνώμη. Γιορτάζουν οι ένοπλες δυνάμεις στην Ελλάδα. Αντιλαμβάνεστε και το τάβλι. Γιατί ο Πάνος Καμένος είναι επηρεασμένος ως πρωταθλητής και τα καθήκοντά του. Κύριε Υπουργέ, σοβαρή κρίση στο Αιγαίο. Πρέπει να έρθετε γρήγορα στο Πεντάγωνο. Λοιπόν, στρατηγέ, δείξτε μου στον ειδικό στρατιωτικό χάρτη τι ακριβώς συμβαίνει. Κύριε Υπουργέ, αυτή τη στιγμή μια τουρκική ακτεωρός μπήκε στα ελληνικά χωρικά ύπεδα και βρίσκεται εδώ, ανάμεσα σε 4 ελληνικά νησιά. Τι έκανε, λέει, να απαντήσουμε με ντόρτια ενισχύοντας τις δυνάμεις μας στην περιοχή τους με 2 τορπιλάκα τους. Εκεί και εκεί. Θα τους δείξω εγώ, τους παλιώμα. Μάλιστα, κύριε Υπουργέ. Φεύγω για να ενημερώσω τέτα τέτ τους βατραχανθρώπους μας. Οι βατραχανθρώποι πρέπει να είναι επανέθυμοι. Λοιπόν, δεν είναι η βιβλία στο σημείο αυτό. Πού σε παιδί, επειδή δεν είμαι καλός στις πόρτες, κλείσε καλύτερα, μην ρίξουν καμιά ρουκέτα οι Τούρκοι και μας πιάσουν και τη μάνα και την παραμάνα. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε γρήγορα γιατί πρέπει να δούμε, να προσπαθήσουμε να δούμε μερικά βασικά πράγματα που συνέβησαν όσο δεν ήμασταν στον αέρα, όπως για παράδειγμα, πάλι Αλέξης Τσίπρας στο 9. Κάποιοι τώρα θεωρούν ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας θα βγει και θα πει ότι άκυρος ο διαγωνισμός γιατί είναι πολλά τα χρήματα που θα πάρει το ελληνικό δημόσιο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν δίνονται μία πιθανότητα. Ρε τον παγάσα, δεν πέφτει ποτέ έξω. Σε καμία του πρόβλεψη. Δεν πέφτει. Ένα τζόκερ, όμως ήρθε το ΣΤΕ και ακύρωσε αυτόν τον διαγωνισμό.
Και βέβαια μόλις τον ακύρωσε το διαγωνισμό, ζήσαμε αυτήν την θλίψη, γιατί είναι θλιβερό το θέαμα και το φαινόμενο, να βλέπεις την επίσημη κυβέρνηση μιας χώρας να βρίζει ουσιαστικά το ανώτατο δικαστικό όργανο. Τώρα βέβαια το βρίζαν. Γιατί όταν παλαιότερα το ΣΤΕ ακύρωνε τις αποφάσεις των τότε κυβερνήσεων, όταν ο Αλέξης Τσίπρας ήταν στην αντιπολίτευση, ο Αλέξης έλεγε: ο ρόλος του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι ουσιαστικός, σημαντικός και αναντικατάστατος, στο βαθμό που ελέγχει τη συνταγματική νομιμότητα των αποφάσεων του κράτους. Μάλιστα. Φτάνει βέβαια ακυρώνει τις αποφάσεις των άλλων και όχι τις δικές μας. Γενικότερα οι τηλεοπτικές άδειες ήταν μια... ήταν ξεφτύλα όλο αυτό το πράγμα. Σε μια χώρα η οποία ταλαιπωρείται τόσο πολύ, απασχολούσαν τον κόσμο επί τόσους μήνες ένα γελίο σοου για μια υπόθεση που οποιοδήποτε λογικός άνθρωπος θα τη λύσει μέσα σε 24 ώρες και θα τελειώσει το θέμα. Αν θέλει να τη λύσει, και από και από τη μία πλευρά βέβαια, για να τα λέμε όλα με μια δικαιοσύνη, από τη μία πλευρά είχαμε το απίστευτο θράσος της αντιπολίτευσης, οι οποίοι είχαν 30 χρόνια στη διάθεσή τους, 30 χρόνια για να κάνουν κάτι για αυτό το θέμα, και δεν έκαναν τίποτα και παρόλα αυτά είχαν το θράσος να μιλάνε. Και από την άλλη πλευρά βέβαια είχαμε και τι δεν είχαμε: τον παραλογισμό, την ανικανότητα, το ρεμβασισμό, την αιμονή, την αλαζονία, την υποκρισία, το λαϊκισμό της κυβέρνησης. Την προσπάθεια από προσανατολισμό. Και την απόλυτη ανικανότητα τελικά. Και αντί να ζητήσουν ένα άτομο, έτσι. Ναι, και αντί να ζητήσουν μια συγγνώμη όταν τελικά ακυρώθηκε ο διαγωνισμός και να πούν εντάξει, κάναμε λάθος. Προφανώς επιστημονικά ήμασταν ανεπαρκείς. Είχαμε ελάττωμα, θα το διορθώσουμε, θα το φτιάξουμε, να τελειώνουμε. Αρχίζαν να βρίζουν, να κάνουν. Θλιβερά πράγματα, κυρίες και κύριοι. Τελικά, πόσες θα είναι οι άδειες σε αυτή τη χώρα, ακόμα και τώρα συζητιέται. Παρεξηγήθηκε ο υπουργός, ο Νίκος ο Παπάς, επειδή σε συνεντεύξεις του σήμερα, χθες, είπε: η δικιά μου άποψη όμως εγώ επιμένω, είναι τέσσερις. Εγώ λοιπόν σας λέω από εδώ ότι επιμένω ότι πρέπει να είναι τρεις. Θα διαφωνήσω εγώ. Νομίζω δύο κανάλια είναι αρκετά. Πρώτον, εξασφαλίζεται η πολυφωνία. Δεύτερον, δεν θα μπερδεύεσαι με τα κουμπιά στο τηλεκοντρόλ. Οι δύο είναι πολλές. Ζήσαμε και χωρίς τηλεόραση στην κατοχή και οπότε ακόμη και ένα κανάλι υπερβολή μου φαίνεται, αλλά τέλος πάντων. Μία είναι η σωστή τοποθέτηση. Πρέπει να εξισωθούν ο αριθμός των αδειών με τις συντάξεις. Δηλαδή να γίνουν μηδέν τα κανάλια. Μας ήρθε νέα έρευνα, αυτήν την φορά από την Τοσκάνη. Ξέρετε, από εκεί που είναι και η Φλωρεντζία. Ότι οι άδειες, ώστε τα τηλεοπτικά κανάλια να είναι βιώσιμα, πρέπει να είναι μείον δύο. Αφήστε τα παλαβά σενάρια. Ό,τι είπαμε ισχύει. Τα κανάλια θα παραμείνουν τέσσερα. ΕΡΤ 1, ΕΡΤ 2, ΕΡΤ 3 και το κανάλι της Βουλής. Και λύθηκε το θέμα. Και ενώ ο Παπάς εξόργησε όλο τον κόσμο για το θέμα των τηλεοπτικών αδειών, ο Στέφανος Χίος ενοχλήθηκε με τον Νίκο τον Παπά για άλλο λόγο. Και ο Παπάς αυτή την ώρα βρίσκεται σε μια κυριλέ ταβέρνα και καταβροχθίζει σηκωτάκια. Ο ελληνικός λαός είναι πεινασμένος και εσύ τρως να σου κάτσει στο λαιμό. Και απορώ πόσο ιδιοκτήτης ταβέρνας του επιτρέπει να τρώει εκεί. Και αντί να κάθονται εκεί πέρα να του πετάξουν ό,τι βρουν μπροστά τους, πιάτα, πιατέλες, τσιγαροθήκες και καρέκλες στο κεφάλι, κάτω και το κοιτάζουν. Εντάξει με τις τηλεοπτικές άδειες, εντάξει με το ισουρού, αλλά αυτό με τα σηκωτάκια, Νίκο Παπά, ξεχύλισε το ποτήρι για τον Στέφανο Χίο. Ακόμα και έναν ήρεμο άνθρωπο τον έβγαλε στην Ελλάδα. Και αφού τελειώσαμε τις τηλεοπτικές άδειες, έχουν λύσει και όλα τα προβλήματα στα ακριτικά μας νησιά. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, κυρίες και κύριοι, στα ακριτικά νησιά και το μόνο πλέον που έμεινε να ασχοληθούν είναι. Σας πήρανε κάποια στιγμή τηλέφωνο και σας ρωτήσανε να απαντήσετε από το Υπουργείο Υγείας πόσους οίκους ανοχής έχετε στο Αγαθονήσι? Βεβαίως, δύο έγγραφα πήρα. Με μάλωσαν κιόλας εισαγωγικά γιατί άργησα να απαντήσω. Πόσους κατοίκους έχει το νησί? 150, κύριε Παπαδάκη. Εντάξει, κοιτάξτε κύριε. Πόσα μπουρδέλα να έχει το Αγαθονήσι με 150 κατοίκους? Είναι και Αγαθονήσι, δηλαδή. Είναι και Αγαθονήσι. Εντάξει, αντιλαμβάνεστε κύριε και κύριοι ότι είναι κοινώς αποδεκτό πλέον. Είναι συνείδηση ότι αυτή η χώρα, αυτό ακούω συνέχεια, είναι ένα μπουρδέλο και πλέον καλά κάνουν οι άνθρωποι. Έχουν ξεκινήσει επίσημη καταμέτρηση των οίκων ανοχής σε αυτή τη χώρα. Στα τέσσερα κορίτσια θα πάει και γιατρός. Μετράτε και το ΙΚΑ.
και τις εφορίες. Να, ο γιατρός. Και στο νούμερο 7, Donald Trump. Τραμπ, κύριε Σκηφίου, ο Donald Trump. Είναι ο... Συνέβη και αυτό. Συνέβη και αυτό. Ένα καλοκαίρι σας αφήσαμε. Είναι ο πλανητάρχης ο Donald Trump. Αυτός είναι ο άνθρωπος, ο κορυφαίος άνθρωπος του πλανήτη Γη, κυρίες και κύριοι. Είναι ο Donald Trump. Σύντομα με το κουμπί στο χέρι. Ναι, ναι. Και θα του δώσουν και τη βαλίτσα με τα πυρηνικά, ξέρετε. Δεν νιώθετε καλύτερα ή... Δεν βλέπει την ώρα. Μια βαλίτσα με τα πυρηνικά την έχει αυτός, μια άλλη ο Kim Jong. Έτσι. Ο Πούτιν. Μια Πούτιν άλλο. Υπάρχουν βαλίτσες για όλους. Τους... Εμείς που θα πάμε τις βαλίτσες. Λοιπόν, στο νούμερο 7, πολλοί αναρωτήθηκαν πώς έγινε αυτό, πώς τελικά κατάφερε ο Ντόναλντ Τραμπ να... επικρατήσει και όχι η Χίλαρη Κλίντον. Είναι πραγματικά. Ενώ ο τηλεοπτικός μου έρωτας ο Νίκος Κωνσταντινίδης, αυτό είναι η αιτία, παιδιά. Αυτό είναι η αιτία. Αν το ζητήσει ο Νίκος, τελείωσε. Θα δείτε όμως τώρα και την μεγάλη αποκάλυψη από τα Wikileaks. Η Χίλαρη Κλίντον θέλει την καταστροφή της Ελλάδος. Έλληνες ομογενείς, μαυρίστε την! Μαυρίστε την! Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Όσο απίστευτο και αν σας φανεί, μιλάμε για παγκόσμια αποκλειστικότητα. Θα συνδεθούμε αμέσως τώρα ζωντανά με τις ΗΠΑ, όπου θα συνομιλήσουμε με τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο, κύριο Donald Trump. Mr. President, good evening and congratulations. Άντρας είσαι. Δεν είναι γυναίκα το κανάκι που γράφει εδώ, που μου είπαν ότι θα δώσω συνέντευξη. Γυναίκα το κανάκι. Ναι, σαν την Ολυμπία Δουκάκη, κανάκι, γκουμενάκι. Άντρας το κανάκι. Γκάνταμιτ, δεν θα πηδήξουμε δηλαδή. Ναι, το ελπίζω ότι δεν θα πηδήξετε. Συγγνώμη, κύριε Τραμπ, εσείς για να πηδήξετε δίνετε συνεντεύξεις. Γιατί άλλο να τις δίνω, δεν καταλαβαίνω. Από τους δικούς μας τους πολιτικούς, με ποιον αισθάνεστε ότι έχετε έτσι συγγένεια, είστε πιο κοντά. Ο Καμένος Αντώνης. Ο Καμένος. Ο Πάνος είναι αδερφός. Αδερφός. Δημοκράτης, not. Προοδευτικός, not. Ψεκασμένος, φουλ και κυβερνάει κιόλας. Μιλάμε, είναι αίμα μου. Ναι, όνομα και πράγμα και οι δύο. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, ποια είναι τα άμεσά σας σχέδια ως νέος πρόεδρος των ΗΠΑ. Θα χτίσω ένα τείχος γύρω-γύρω από Αμερική. Συγγνώμη, θα χτίσετε τείχος γύρω από όλη την Αμερική. Θα την περικυκλώσω. Όλη την Αμερική. Με οροφή από πάνω. Το τείχος έχει οροφή πάνω από όλη την Αμερική. Στο οποίο οροφή θα ανοιγοκλίνει. Α, θα ανοιγοκλίνει οροφή. Και εγώ θα έχω ένα remote control και θα την ανοίγω που και που να παίρνουμε καθαρό αέρα. Γιατί κύριε Τραμπ, βάλτε ένα καλό εξαερισμό και δεν χρειάζεται να την ανοίγει. Σωστά, πολύ σωστά. Μην πηδήξει και κανένας Μεξικάνος μέσα την ώρα που παίρνουμε αέρα. Θα σταματήσετε με σατανά. Να σας ρωτήσω, ποιοι θα είναι έξω από το τείχος? Όλοι εκτός από εμάς. Α, και ποιοι είστε εσείς? Εμείς. Και αν κάποιος μπει μέσα στο τείχος, περάσει από το τείχος. Ποιος θα περάσει το τείχος? Και λέμε αν τώρα κάποιος περάσει. Τότε αν, αυτό είναι το μαύρο, Μεξικάνο, Μουσουλμάνο, εγκληματία. Θα τον πυροβολούμε εμείς οι καλοί χριστιανοί λευκοί. Να, ακούτε, ήδη οι συνεργάτες μου έχουν ξεκινήσει. Ο άνθρωπος! Πάρτε τον, πάρτε τον. Πιάσε με κύριε Τραμπ, να τον πετάξουμε έξω. Ναι, ναι, αυτό θα τον κρατήσω. Βαλσαμώστε τον και βάλτε τον στο οβάλ γραφείο. Βλέπω έχετε ήδη αρχίσει να διακοσμείτε το οβάλ γραφείο, ε. Καλλιτέχνης, κύριε Κανάκη. Παντού βλέπω κάτι όμορφο. Ακόμα και σε αυτό το χάλι. Πώς είναι έτσι. Πάρτε τον. Πάρτε τον. Με την εξωτερική πολιτική που μας ενδιαφέρει εμάς τους Έλληνες, τι ακριβώς θα κάνετε? Της εξωτερικής πολιτικής, για να απαντήσω με έναν πολιτικό όρο, θα της γαμίσω το ταμτιριρί. Μαζί με τον Βλάντιμιρ Πούτιν. Πούτιν. Κιμ Γιονγκουν. Κιμ Γιονγκουν. Ίσως και τον Σουλτάνο Ταγί Περντογάν, εμείς οι τέσσερις. Όλοι δημοκράτες. Θα αποφασίσουμε από κοινού για τα θέματα που αφορούν τον πλανήτη. Για την Ελλάδα, τι ακριβώς σκέφτεστε? Τίποτα. Τίποτα, γιατί? Ότι είναι έξω από το τείχος, δεν με ενδιαφέρει. Δεν σας ενδιαφέρει να την αγοράσετε? Πόσο κάνει? Η Ελλάδα. Τζάμπα, το κόψω χρονιά θα την πάρετε. Στέλνετε μου μια προσφορά με email. Με mail. Κύριε Τραμπ, εγώ τελείωσα. Εγώ όμως δεν τελείωσα, κουκλίτσα μου. Δεν με αφήνει αυτός να τελειώσω. Συγγνώμη, κύριε. Λοιπόν, Κανάκης, όπως βλέπεις, έχω πολλή δουλειά, πολύ busy. Θα ξαναλέμε, αδερφέ. Θα ξαναλέμε. Έγινε πράγμα. Εμείς όπως αντιλαμβάνεστε είμαστε χαρούμενοι που ο Ντόναλντ Τραμπ έχει να δώσει. Και για την εκλογή Τραμπ κάναν δηλώσεις στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Τι λέτε, ποιο λέτε να ήταν το σχόλιο, ποιο λέτε να ήταν το σχόλιο
Θα το σπάσω το λάθο. Όχι, όχι, ποιο λέτε να ήταν το σχόλιο που κάναν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογή Τραμπ? Το βασικό ερώτημα, και σωστά το επισημάνατε, είναι τι θα κάνει ο Τραμπ τώρα που εξελέγει. Γιατί η εμπειρία μας δείχνει στις Ηνωμένες Πολιτείες πολλές φορές μέχρι σήμερα άλλη να είναι η ατζέντα με την οποία εκλέγεται κάποιος και άλλα να είναι αυτά που κάνει στη συνέχεια. Γίνονται τέτοια πράγματα στην Αμερική? Γιατί τέτοια απατεώνες δεν υπάρχουν εδώ στην Ελλάδα. Κάνουν τέτοια στην Αμερική. Άλλα λένε πριν τις εκλογές και άλλα κάνουν μετά. Απολύτως. Παντάνε καλά οι άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ που μας άνοιξαν τα μάτια και μας τρύπαν αυτό. Εδώ στην Ευρώπη έχουμε μείνει καθαρή. Πω πω κύριε Παπαδημούλη. Τι κάνετε, ντροπή πράγματα. Υπάρχουν ανέντιμοι πολιτικοί. Υπάρχουν δυστυχώς αντάντες. Στην Αμερική, μακριά. Νομίζω ο Παπαδημούλης εκεί που είπε η εμπειρία μας έχει δείξει, θυμήθηκε ότι πρέπει να αναφέρει την Αμερική κάπου εκεί. Να μην δείξει το προσωπικό του βίωμα σχετικά με αυτό το. Καταρχήν να διορθώνουμε και ορισμένα πράγματα. Δεν το λένε Τραμπ, παιδιά, τον άνθρωπο. Έτσι να μιλάμε λίγο σωστά. Πέσαν όλα τα λεφτά στην πλευρά της Χίλαρη. Και με τον Ντραμς, με τον Ντραμς... Ο Ντραμς, λοιπόν... Ο Ντραμς τέτοιος έχει... Για να μαθαίνουμε λίγο κάποια πράγματα σωστά. Όχι, για καλό έκανα. Καλό έκανα. Ο Ντραμς, ο οποίος κατάγεται, είναι και δικός μας. Είναι Έλληνας, κυρίες και κύριοι. Βεβαίως, για να δούμε το βίντεο που λέει ότι... Η εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ πυροδότησε διάφορα σενάρια σχετικά με την καταγωγή του. Ένα από τα πλέον εξωφρενικά αναφέρει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ κατάγεται από το χωριό Θέα της Καρδίτσας. Καρδιτσιώτης, κυρίες και κύριοι, ο Ντόναλντ Τραμπ. Κάτι εμένα με έβγαλε. Φαίνεται κιόλας και υπάρχει και το ντοκιμαντέρ που το αποδεικνύει. Το Καρδίτσα History Channel βούτυξε στην έρευνα και αποκαλύπτει. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι όντως καρδιτσιώτης. Η αρχή του νήματος βρίσκεται εδώ, στους πρόποδες των αγράφων στην Καρδίτσα, περιοχή που ήλεγχε ο προπροπροπάπος του μεγαλοτσιφλικάς η Γιάννηση Τράμπας με το όνομα. Τον θυμάμαι τον Τράμπα. Τρόμπας ήταν μεγάλος. Διορατικός ο πατριώτης, την κουπάνισε στην Αμερική, έγινε Τζον Τράμπας, πλούτησε και αποφάσισε πια να αποκατασταθεί. Έτσι πέρασε ένα μανίκι όλες τις νύφες του Βούλγαρη, παντρεύτηκε τελικά την κούλα και μονοπόλησαν τις σόουμπιες της εποχής ως ζεύγος Τραμπάκολα κατά του Μπραντζιλιένα. Ο κόσμος πέρασε από κράκ και πουλέμους. Η οικογένεια άντεξε και δύο γενιές μετά ένα χαρισματικό αμορό ήρθε στον κόσμο. Και επειδή το είχαν τάξει στο Night World των Disney, το είπαν Ντόναλντ. Ο μικρός Ντόναλντ μεγάλωσε στην Αμερική, αλλά το DNA του ήταν φανηρά ελληνικό. Είστε τρελός, μίστερ! Μας έχετε κλείσει μια ώρα! Άι τραβά στην κουζίνα, Σμαρή! Γλώσσα, μη θες και αμάξι! Ο Ντόναλντ είναι ηθικό μας παιδί! Και αν δεν μας πιστεύετε, να και το ντοκουμέντο που τα αποδεικνύει! Καρδίτσα History Channel. Του λέει η καρδίτσα μας! Έγκυρο ντοκιμαντέρ. Αυτό που μόλις παρακολουθήσατε. Είναι λοιπόν Έλληνας, είναι από την Καρδίτσα και μην ανησυχείτε γιατί θα τη φροντίσουν την Ελλάδα, θα μας διαγράψουν το χρέος. Ναι. Γιατί όχι μόνο είναι Έλληνας ο Ντόναλντ Τραμπ, όχι μόνο έχει Έλληνες όπως είδατε στο προσωπικό του. Βέβαια. Το Ράινς Πρίμπες. Ναι, η θεία του, αυτού, ναι, του Ράινς Πρίμπες, βρίσκεται στην Ελλάδα, κυρίες και κύριοι. Το μόνο που του είπα, Ράινς μου, θα κοιτάξει στην Ελλάδα. Αυτό του είπα. Μου είπε, θα έχει το λόγο μου. Τελείωσε, κυρίες και κύριοι. Λείπει το πρόγραμμα. Όχι μόνο είναι από την Καρδίτσα. Όχι μόνο η θεία του είναι στην Ελλάδα. Όχι μόνο υποσχέθηκε στη θεία του γιατί του το είπε να κοιτάξει το χρέος. Ράινς μου, το χρέος. Αλλά υπάρχει περίπτωση. Πώς τη λένε τη θεία, μπας και την ξέρει πεθερά μου, Άγιο Παρασκευή, ότι 40 χρόνια. Μέρι. Μέρι, επώνυμο ψώμου, Μέρι λένε και τη δικιά μου. Μπορεί η θεία του να ξέρει και την πεθερά της Τσιμτσιλή. Όπως καταλαβαίνετε. Έχουμε και περίσσευμα. Έχουμε καταρτήσει στην Αμερική. Γιατί άμα γνωρίζονται και με την πεθερά της Τσιμτσιλή, τελείωσαν τα προβλήματα. Πρώτα εμάς θα αποφαρτήσει. Δύο μέρες. Και συνεχίζεται η σχέση. Αναπλώνει η πεθερά Τσιμτσιλή πάνω από τη θεία του Τραμπ. Και συνεχίζεται η σχέση του Τραμπ με την Ελλάδα γιατί. Μια μεγάλη τραγουδίστρια από τη χώρα μας επέλεξε. Για δείτε. Εφη Θόδη, παρακαλώ. Εφη Θόδη, η οποία βγήκε στην Ανίτα Πάνια και έκανε την εξής καταπληκτική αποκάλυψη. Το βράδυ της εκλογής που βγήκε ο Ντόναλντ Τραμπ, με πήρε ο μάνατζερ μου τη Νέα Υόρκη. Το βράδυ εκείνο του έβαλε στο κινητό το τραγούδι Μπήκα τα γίνια στο Μαντρί. Και του άρεσε, λέει, τόσο πολύ. Του Ντόναλντ. Ναι. Λέει αυτή, λέει, θα μου τη φέρετε την κοπέλα εδώ, λέει την. Πώς τη λένε, του λέει Εφηθόδη. Θέλω, λέει, να έρθει. Ξέρετε, είναι παράδοση στις Ηνωμένες Πολιτείες όταν γίνεται η ορκομοσία. Ναι. Υπάρχουν μεγάλοι καλλιτέχνες. Ναι. Μπιγιονσέ,
YouTube πολλές φορές. Εφηθόδη. Springsteen, Εφηθόδη. Και για την τελετή. Γιατί το κάνουν ολόκληρο σόου. Δεν υπάρχει και κάτι. Κάποιο πολιτικοποιημένο καλλιτέχνη. Δεν υπάρχει και κάτι στι ΗΠΑ που δεν κάνουν σόου, βέβαια. Και έχουν βγάλει και σπότ. Γιατί τελικά έκλεισε η δουλειά με την Εφηθόδη. Για να δούμε πώς ακριβώς θα είναι. Μη χάστε τη μία κοινωνική εμφάνιση τη Εφηθόδη στο πανηγύρι του Λευκού Οίκου. Θα προσφερθεί δουλειάν Μπέρκερ Μιγίδα Δραστή. Για τον Ντόναλντ την χαρά, Μεξικάνους απέλασα. Έχουν, τώρα η μαύρη σειρά έχουν. Κυρίες και κύριοι, στο νούμερο 6 για να φύγουμε και από τον Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο θα τον έχουμε συχνά πυκνά βέβαια στο ράδιο Ορβίλα. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι casual, είναι χαλαρός, τον αγαπάει ο κόσμος, μπορεί να πάει παντού. Έτσι πάει άνετα σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα, παρακολούθησε την εθνική από κοντά. Στο γήπεδο Γιώργος Καραϊσκάκης βρέθηκε το βράδυ της Κυριακής ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, όπου παρακολούθησε με ενδιαφέρον τον αγώνα της Ελλάδας με τη Βοσνία και τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Πού κάθομαι, εκεί. Α, χάλια. Έπρεπε να φέρω την πρωθυπουργική. Εδώ. Εδώ να κάτσεις εσύ. Γεια σας. Γεια σου, Αλέξη Παιχταρά. Πώς από εδώ, κύριε Τσίπρα. Με τόσα ψαλίδια στις συντάξεις, καθυστερήσεις στις μεταρρυθμίσεις και offside στις υποσχέσεις, είμαι στο φυσικό μου περιβάλλον. Η αλήθεια είναι ότι την έχασε την μπάλα. Ο ψυχίατρός του είναι. Χαίρο πολύ. Η Ελλάδα είναι αυτή με τα άσπρα, να ξέρεις. Αλέξη, γερά, πάρ' στα λεφτά. Ακούς αγάπη και στήριξη από τον κόσμο. Οι Βόσνοι το φώναζαν αυτό, πρόεδρε. Ωραία, ο Κατρούγκαλος παίζει. Πώς του πήρε έτσι τα βρακιά του άλλου. Όχι, πρόεδρε, ο Τζέκο είναι. Φέρτον, θα τον κάνω υπουργό εργασίας. Και ενώ ο Αλέξης Τσίπρας, κύριε κύριοι, όποιος παίρνει τα βρακιά αμέσως, τον κάνω υπουργό εργασίας. Ενώ ο Αλέξης Τσίπρας ήταν, πήγαινε στο ποδόσφαιρο, εξαρτάται και το ποιος είσαι. Έτσι, ο Αλέξης Τσίπρας πάει στο ποδόσφαιρο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάει στο Άγιο Όρος. Ήρθα ως αυριανός πρωθυπουργός. Θεέ μου, λυπήσου μας. Προσεύχεστε πολύ. Από σήμερα, ναι. Εδώ δεν έχει έρθει και ο Τσίπρας. Βεβαίως, να και η αφιέρωσή του στο βιβλίο της Σκεπτών. Τι γράφει? Βόηθα Παναγιά μου να μειωθεί το χρέος επί πρωθυπουργίας μου. Ας γράψω κι εγώ κάτι. Εδώ τι βλέπουμε? Είναι η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της προεκλογικιότητας. Ζητήστε της κάτι. Παναγία μου, θέλω τόσο πολύ να κυβερνήσω. Αν διαφωνείς, στείλε τώρα ένα σημάδι να μην ελπίζω άδικα. Τι έγιναν, ρε παιδιά, τα φώτα? Κουλιελέισον, κουλιελέισον, κουλιελέισον. Τέκνον μου, διάβασε μια προσευχή να φύγει ο θυμός της Παναγίας. Πιστεύω εις έναν μπαμπά, πατέρα νεοδημοκράτορα, ποιητή του Κυριάκου εμού, τιμωρώ ατίμων των Σαμαράδων. Και εις ένα αποτέλεσμα εκλογικών, με πρόωρη στην κάλπη προσφυγήν. Βουλευτάς 151 ή και παραπάνω δεν με χαλάει. Αμήν. Αυτό, μια που είμαστε στις ορκομοσίες, εσείς στην Εκκλησία και θα πάμε στις ορκομοσίες, είχαμε νέο Υπουργικό Συμβούλιο. Είχαμε νέο Υπουργικό Συμβούλιο. Είχαμε ανασχηματισμό, κυρίες και κύριοι. 49 άτομα έχει το Υπουργικό Συμβούλιο. Βέλικτο. Θα συνεννοηθούν τώρα αυτοί οι 49. Έτσι. Και τους 40 κατασκευαστές πλυντηρίων ξεπέρασε ο Αλέξης Τσίπρας. 49. Και προσέξτε, μπορεί να έχει εξοργιστεί όλη η χώρα, για παράδειγμα, με διάφορα φαινόμενα από ανθρώπους μέχρι τώρα είχαμε, όπως ο Πολάκης. Του οποίου. Τι να πούμε τώρα, τι να πεις για τον Πολάκη, ξέρετε τι εννοούμε, έτσι, όλο αυτό το... Ενωτικό. Πώς το περιγράφεις αυτό το πράγμα? Ο πολιτικός ορθός λόγος, λοιπόν, έχει εξοργήσει όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, πολλές φορές, πολλοί άνθρωποι, και εγώ πραγματικά έχω καθίσει μόνος και έχω σκεφτεί ως πολίτης πλέον. Τι έχω κάνει τόσο στραβό στη ζωή μου και αξίζω αυτό το πράγμα? Αξίζω έναν Πολάκη να βγαίνει κάθε τρεις και λίγο με αυτό το ύφος, με αυτή τη φρασιολογία, με αυτό το επίπεδο, με αυτόν τον ανύπαρκτο πολιτισμό? Τι έχω κάνει? Και όμως μετά διορθώνω τον εαυτό μου και λέω, κακώς τα βάζεις με τον Πολάκη.
Ο άνθρωπος μια χαρά είναι. Είναι αυτό που είναι. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Καλά κάνει και είναι. Έτσι θέλει να είναι. Αυτό είναι. Ο Αλέξης Τσίπρας που είχε την ευκαιρία σε αυτόν τον ανασχηματισμό, για παράδειγμα, να αλλάξει το συγκεκριμένο να άνθρωπο. Να διορθώσει το σαβίδι. Και να πει όχι, εγώ ως πρωθυπουργός δεν επιβραβεύω την καφρίλα. Δεν θέλω αυτό να είναι το επίπεδο της χώρας. Δεν θέλω οι άνθρωποι που κυβερνούν αυτόν τον τόπο να βγαίνουν δημοσίως με αυτόν τον τρόπο και να απευθύνονται σε αυτή τη χώρα. Θα τον αλλάξω. Κάνω ένα σχηματισμό, τον αλλάζω. Όχι. Τον επιβράβευσε. Τον κράτησε. Ακλόνητος. Που σημαίνει ότι συμφωνεί. Ότι είναι δική του επιλογή και τη στηρίζει. Οπότε δεν φταίει κανένας Πολάκης ή οποιοδήποτε άλλος Πολάκης. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο άνθρωπος που είχε την ευκαιρία και τους κράτησε. 49 λοιπόν άνθρωποι. Πάμε στην ορκομοσία, κυρίες και κύριοι, για το νέο Υπουργικό Συμβούλιο, να δούμε τι έγινε στην ορκομοσία. Πολλές πρόεδρε κατέληξαν σε ένα μικρό και ευέλικτο κυβερνητικό σχήμα. Πόσοι είναι δηλαδή? Μη φανταστείς, μόνο 49. 49? Συνταξιαρχία που υπηρέτησα λιγότεροι ήμασταν. Θα έβαζα ακόμα ένα να τους κάνω 50, αλλά είπα να μην το παρατράβηξω. Κακός ρε Αλέξη. Γιατί? Γιατί θα περισσεύει μία θέση στο πούλμαν όταν θα φεύγει τη νύχτα. Αλέξη τέκνων μου, πόσες κυβερνήσεις μαζί θα ορκίσουμε? Μία είναι πάτερ, έκανα ανασχηματισμό. Ανασχηματισμό? Ούτε στο γάμο της Κανά δεν είχε τόσο λαό. Και εγώ την Κανά όπου να είναι, οπότε ας ορκίσουμε κόσμο τώρα που μπορούμε. Τέλος πάντων, θα μειώσει τα υπουργεία, έλεγε. Καμιά δεκαριά θα είναι τα υπουργεία, έλεγε. Και έτσι όπως πάνε για να χωρέσουν θα γκρεμίσουνε τους τοίχους. Όλοι καλοί χωράνε. Και έμπαιναν και ξανά μπαιναν. Λέμε θα τελειώσουν κάποια στιγμή, αλλά αυτοί δώστου και έμπαιναν. Σε κάποια φάση νομίζαμε ότι έσκασε λεωφορείο με τουρίστες. Δεν έπεσες και πολύ έξω. Κρυβελόγια, κρυβελόγια, κρυβελόγια. Σε λίγο θα συνεδριάζουν στο ΆΚΑ. Μάλλον μας κάνουνε πλάκα. 48 και 8, 49 και 9. 50 παρά ένα όλοι οι υπουργοί. Και εσείς οι Έλληνες θα ζείτε με ξηρά τροφή. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να σας πω λίγο τι θα γίνει. Σήμερα δεν έχουμε μουσική. Γιατί είπαμε πρεμιέρα είναι, ας κρατήσουμε όλο το χρόνο για να εξαντλήσουμε όσο περισσότερο υλικό. Ναι, υλικό μπορούμε. Οπότε, επειδή βλέπω τον Κωστάκη έχει αφηνιάσει, πρέπει να κάνουμε ένα ακόμα διαφημιστικό διάλειμμα. Αλλά θα επιστρέψουμε για να φτάσουμε μέχρι την κορυφή. Μείνετε μαζί μας λίγο παλιά. Θα σας πω γι' αυτό. Ξέρετε ότι μας αρέσει να προβάλλουμε ωραίες προσπάθειες, ωραίες δημιουργίες, γιατί περί δημιουργίας πρόκειται. Αυτό το περιοδικό το οποίο ονομάζεται Τάμα και έχει δημιουργηθεί καταρχήν από τη χρηματοδότηση από ανθρώπους που επιχειρούν στην Τίνο και είναι επιχειρηματίες της Τίνου και μόνο από αυτούς ουσιαστικά. Πολύ αγάπη και μεράκι για τον Πολύ μεράκι, αν το ξεφυλίσετε θα καταλάβετε πόσο μεράκι έχει για την Τίνο και όχι μόνο βέβαια. Έχει θέματα που αφορούν όλη την Ελλάδα και κυκλοφορεί, αν δεν κάνουμε λάθος, μία φορά το χρόνο κάθε είναι καλοκαιρινή έκδοση. Και βέβαια είναι free press, έτσι free press, είναι δωρεάν. Καλή επιτυχία. Πολλοί θαυμάσιοι άνθρωποι γράφουν μέσα σε αυτό το περιοδικό. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, στο τελευταίο μέρος του Ράδιο Αρβίλα. Και Χρήστος Κιούσης, Στάσης Παναγιωτόπουλος με τα δικά σας μηνύματα. Κακεντρεχείς άνθρωποι, πραγματικά. Μία κακεντρέχεια για τον Πρωθυπουργό μας, ότι με πολύ περισσότερο ενδιαφέρον και όρεξη πήγε να δει τον ποδοσφαιρικό αγώνα από ότι υποδέχτηκε τον Μπάρακ Ομπάμα στο Μέγαρο Μαξίμου. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δεν χασμουρήθηκε, ήταν ζωηρότατος, δεν κοιτούσε την ώρα ποτέ. Και πάρα πολύ εσείς κακεντρεχείς για εμάς που λέτε ότι στα διαφημιστικά διαλύματα μετράμε τις εκπομπές μέχρι το τέλος της σεζόν. Είναι πραγματικά αλητία εκ μέρους. Αξιοσημείωτη αυτογνωσία του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά μαντρί το λευκό οίκο δεν το λες, οπότε να προσέξει λίγο πριν τη συναυλία του. Και ο φίλος μας ο Παναγιώτης, ο οποίος με το οποίο τόσο πολύ συμφωνώ εγώ προσωπικά, από όλα όσα ακούστηκαν σήμερα, νομίζω πως το πιο περίεργο είναι ότι η Εφη Θόδη έχει μάνατζερ στην Αμερική. Και εμένα αυτό μου έκανε πάρα πολύ. Δεν θέλω να πω τίποτα παραπάνω. Είναι γεγονός. Λοιπόν, πάμε κυρίες και κύριοι, γιατί έχει περάσει και η ώρα. Θα δούμε το νούμερο 2 μόνο και μετά το νούμερο 1. Που στο νούμερο 2 ξέρετε ότι προς το τέλος θέλουμε λίγο να χαλαρώσουμε από όλη την πολιτική επικαιρότητα. Αν και η κορυφή πάλι έχει κάποια σχέση με αυτήν. Αν στο νούμερο 2 λίγο ποδόσφαιρο, γιατί αν υπήρχε κάτι που συνέβη όσο δεν ήμασταν στον αέρα, ήταν και σε ένα μεγάλο αιώνιο ντέρμπι εδώ στην Ελλάδα. Ο Ολυμπιακός νίκησε την ομάδα σου, Χρήστο, τον Παναθηναϊκό με 3-0. Και βέβαια στην εκπομπή ο Τάκης Τσουκαλάς το πήρε πολύ ψύχρεμα. Να
ένα παράδειγμα, μια καταπληκτική θέση για τον Πολάκη. Δεν θα μπορούσε να ήταν συμπαρουσιαστής του Τσουκαλά και να κάνουν μια θαυμάσια εκπομπή. Όχι, μάλλον, και όχι μόνο με τον Τσουκαλά και με τον. Προπονητή μας. Όχι τον προπονητή, τον συμπαρουσιαστή του Τσουκαλά. Α, τον Άκη, τον Κουμπάρο. Τον Άκη, τον Κουμπάρο, ο οποίος είναι και αυτός καταπληκτικός. Ο Τσουκαλάς θα πούμε ότι μάλλον έχει θεμελιώσει και δικαίωμα σύνταξης τόση ηλικία που είναι. Οπότε σιγά σιγά μπορεί να πάει ο Πολάκης. Ο οποίος όμως ξέρεις, Πολάκης, είναι κοσμογυρισμένος και. Ναι, Τάκη Ζάκης Πολάκης. Πολύ ωραία. Πιασάρικο θα είναι. Η εκπομπή του Τάκη θα λέγεται Άκη Πολάκη. Πιασάρικο και Πολάκη. Στο επόμενο ράδιο Αρβίλα θα τη δημιουργήσουμε. Εκπομπή του Τάκη, Άκη και Πολάκη. Αλλά ο Τάκης, παιδιά, είναι κοσμογυρισμένος, πηγαίνει και σε μουσεία. Έχει βγει στο εξωτερικό. Άλλη μια φωτογραφία θα βγάλω. Ναι. Αυτή που μένει ακίνητο. Θυμάστε που το κάναμε. Σε πάγιασα πρωί. Το κάναμε πέρυσι στο Λονδίνο. Βλέπω εκείνο που είναι τη Μαντάμ Σωσό. Τι Μαντάμ Σωσό. Πώ δεν είναι. Τη Μαντάμ Σωσό που τα. Είναι κάτι κόκλα. Ποια Μαντάμ Σωσό. Εντάξει, ρε. Αλλά όπω και όλα τα υπόλοιπα, στη Μαντάμ Σωσό. Εμεί στη γειτονιά μα είχαμε μια Μαντάμ Σωσό. Το Μαντάμ Σωσό είναι δίπλα στο Μαντάμ Τισό. Ακριβώ και είναι μόνο για ψαγμένου. Για το καλό. VIP. Μουκαλά και τα λοιπά. Να το ξεχωρίσετε γιατί απ' έξω γράφει. Να το ξεχωρίσετε απ' έξω γράφει Thrillos Gate 7. Αλλά όπω όλα τα πράγματα στην Ελλάδα, έτσι και το ποδόσφαιρο βρίσκεται σε ένα άλλο δικό του level, μια δικιά του κατηγορία, γιατί βλέπουμε τώρα τα Champions League, βλέπουμε όλα αυτά. Αλήθεια, πόσο ενδιαφέρον, πόσο μάλλον καθόλου ενδιαφέρον, πόσο προβλέψιμα μπορεί να είναι. Αλήθεια, τι μπορείτε να συγκρίνετε, πάρτε ό,τι θέλετε από το Champions League, μπορείτε να το συγκρίνετε με αυτές τις προπονητικές οδηγίες κατά τη διάρκεια ενός αγώνα. Θωμά, Θωμά, Λάρωση κι εσύ, Λάρωση. Λιπιώτης, Λιπιώτης, Λάρωση λέγω κι εσύ, Λάρωση λέγω. Λάρωση με του κράτου πουτανά! Τα χωριά κλείνει στο χωριάκι μου! Λάρωση κι εσύ, δεν πιω τη! Λάρωση λίγο! Λάρωση, Αλέξης! Λάρωση. Νευρίασα, αλλά κι άλλος δεν Λάρωση, λάρωση. 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 Και, κυρίες και κύριοι, το δεύτερο νούμερο ένα της ημέρας. Στο νούμερο... Μπράβο. Μπράβο. Άξι. Είχε και ένα καλό ανασχηματισμό η Λιδία Κονιόρδου, η οποία είναι μεγάλη ηθοποιός και έχει σχέση με τον πολιτισμό. Ευτυχώς στο Υπουργείο Πολιτισμού, ένας άνθρωπος που έχει σχέση, άμεση σχέση με τον πολιτισμό, είναι η νέα Υπουργός Πολιτισμού, η οποία βέβαια εκτός από Υπουργός Πολιτισμού ασχολείται και με σεμινάρια ενεργειακής θεραπείας. Σε σεμινάρια ενεργειακής θεραπείας η κυρία Κονιόρδου διώχνει την άβρα και καθαρίζει την ενέργεια. Να πάρουμε όμως λίγο περισσότερο, όχι τόσο λίγο, να δούμε λίγο περισσότερο από τα σεμινάρια ενεργειακής θεραπείας της Λιδίας Κονιόρδου. Πού πονάτε, αγαπητέ ψηφοφόρε? Στο σβέρκο από τις φάπες που τρώω από τότε που ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκινάμε λοιπόν. Ξεχνά τους φόρους. Πάει. Ξέχνα την ανεργία. Πάει. Ξέχνα το μνημόνιο. Πάει. Ξέχνα τις περικοπές μισθών και συντάξεων. Πάνε. ΣΥΡΙΖΑ, 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 ΣΥΡΙΖΑ. Η αριστερά θα έχει πάντα ηθικό πλεονέκτημα. Θα σκίσει τα μνημόνια. Θα καταργήσει τον έμφυα, την υπερφορολόγηση και θα αυξήσει μισθούς και συντάξεις. Νιώσε αριστεροσύνη. Μπράβο, νομίζω τελειώσαμε. Για να δούμε τι θα ψηφίσεις. ΣΥΡΙΖΑ. Θυμάσαι τίποτα από όσα είπε και δεν έκανε ο Αλέξης? Όχι, όχι. Υπάρχουν και πιο δύσκολες περιπτώσεις, αλλά τις στέλνω στον δάσκαλο και μέντορά μου στην Αφρική για να τις αναλάβει κάποιος πολύ πιο έμπειρος. Θα ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ, πρε. Άντι, δεν τέλω, ΣΥΡΙΖΑ. Θέλεις. Δεν τέλω, του κακά. Το Αλέξη μας δουλεύει. Τι είπες, βρε, μνημονιακό παρτάλι που το Αλέξη δίνει δουλειά στον Κοσμάκη και έκανε το Κονιόρντο υπουργό. Το Κονιόρντο υπουργό. Και εγώ στο μέρο κάμα το, βρε. Θα ψηφίσω, ΣΥΡΙΖΑ, μη βαράς. Α, μπράβο. Θα πάρω τηλέφωνο εγώ το Κονιόρντο να μάτω, ε. Κυρίες και κύριοι, έτσι είναι τα σεμινάρια ενεργειακής θεραπείας. Λοιπόν, όπως σας είπαμε, δεν έχουμε μουσική σήμερα και το κάναμε αυτό για να έχουμε όλο το χρόνο για το υλικό. Νιώθουμε την ανάγκη, και νιώθουμε την ανάγκη ακριβώς επειδή το είδος των έντιμων, καταρχήν, με περιεχόμενο, με αξιοπρέπεια και με ήθος πολιτικών σπανίζει. Νιώθουμε την ανάγκη να πούμε μια κουβέντα για τον Κωστή Στεφανόπουλο, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος... Τίμησε την Ελλάδα, πραγματικά δεν θα ξεχάσω ποτέ τη στιγμή που έκανε εκείνη την ομιλία, την προσφώνηση όταν είχε έρθει ο Μπιλ Κλίντον, το 99 ήταν στην Ελλάδα,
ο τρόπος με τον οποίο μίλησε, τόση αξιοπρέπεια, θάρρος, τέτοιο περιεχόμενο, και γενικότερα ο άνθρωπος αυτός έχει όλα αυτά τα συστατικά που δεν μπορούμε να τα βρούμε πλέον στην εποχή μας. Σήμερα κιόλας κάπου διάβαζα τις δηλώσεις που κάναν όλοι για τον Κωστή Στεφανόπουλο και έλεγαν όλοι, και ο Αλέξης Τσίπρας μέσα σε αυτούς, πόσο θαυμάζει την ακεραιότητά του και όλα τα υπόλοιπα, τις υπόλοιπες αρετές. Και πραγματικά αναρωτιέμαι αν όλοι τον θαυμάζουν τόσο πολύ, γιατί δεν προσπαθούν, εσύ Αλέξη που τον θαυμάζεις τόσο πολύ, γιατί δεν προσπαθείς να μιμηθείς έστω λίγο την ακεραιότητά του και την εντυμότητα αυτού του ανθρώπου. Τέλος πάντων, τίμησε την Ελλάδα. Πολλές φορές, ξέρετε, όταν πεθαίνει κάποιος και μετά όλοι λένε πολύ καλά λόγια που πολλές φορές μπορεί να μην τα πιστεύουν, αγιογραφίες, αλλά στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι κάτι τέτοιο. Είναι ένας άνθρωπος που αξίζει τον κόπο να του πούμε ένα ευχαριστώ για όλα όσα προσέφερε στην χώρα και θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Απλά να θυμηθούμε ότι είχε χάσει και τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας και το κόμμα του κατακρεμνίστηκε στις εθνικές εκλογές και μετά είδαμε όλοι τι έντιμος και ακέραιος πολιτικός είναι, το θυμηθήκαμε κατόπιν εορτή. Εντάξει, τι να για να παραδειγματίσουμε του πολίτες, όχι μόνο του ψηφίζουμε. Τι να κάνουμε. Μετά θα θέλαμε να σας πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ξέρετε, ο τρόπος που μας εκδηλώνετε την αγάπη σας μέσω των μηνυμάτων και πριν ξεκινήσει η εκπομπή, πόσο μας στέλνετε συνεχώς μηνύματα, σας ευχαριστούμε ειλικρινά πάρα πολύ. Σε σημείο που καμιά φορά σε πιάνουν από το λόγο, θα αρχίσει τα καμιά ώρα. Το ζήσαμε αυτό όλοι. Και σήμερα μπορούμε να μην κλείσουμε με μουσική, αλλά θα κλείσουμε. Θα γνωρίσουμε εμείς λίγο για εσάς. Θα κλείσουμε με το εξής σποτ από την ActionAid, οι οποίοι άνθρωποι αυτοί, ξέρετε, όταν είχα κάνει πριν από χρόνια εκείνο το ντοκιμαντέρ με την ActionAid, το Immersion, οι δωρεές που εσείς κάνατε, όλοι κάναμε, οι Έλληνες πολίτες, ήταν κάτι το αδιανόητο. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ActionAid, 1,2 εκατομμύρια άνθρωποι επωφελήθηκαν από τις συνέπειες εκείνων του ντοκιμαντέρ και από τις δωρεές που έγιναν από την Ελλάδα. Και οι αναδοχές έσπασαν. Αναδοχές παιδιών. Δεν υπήρχε προηγούμενο. Δηλαδή, η ActionAid παγκοσμίως ρωτούσε να μάθει τι ακριβώς συνέβη στην Ελλάδα και έγινε όλο αυτό. Μετά η οικονομική κατάσταση πήγε από το κακό στο χειρότερο και είναι λογικό μερικές φορές να κόπασαν οι αναδοχές και πολύ έντιμα η ActionAid κάνει μια προσπάθεια και μια καμπάνια πολύ έντιμα και ευθέως να πείσει τον κόσμο να επιστρέψει στην αναδοχή. Επειδή η Ελλάδα το έχει αποδείξει και αυτό είναι από τις καλές μας πλευρές, ότι όσο πιο δύσκολο είναι τα πράγματα, τόσο πιο πολύ σκεφτόμαστε το διπλανό μας. Τώρα θα μου πείτε στην Αφρική, διπλανή μας είναι. Διπλανή μας είναι, όχι απλά διπλανή μας. Αδέλφια μας είναι. Έτσι πρέπει να αντιμετωπίζουμε, κατά την άποψή μου, τον πλανήτη. Κάνουν λοιπόν αυτή την προσπάθεια να φέρουν πίσω τους ανθρώπους που δεν είναι πλέον στην αναδοχή παιδιού και μπορώ να το υπογράψω κι εγώ προσωπικά, γιατί έχω πάει δύο φορές και με το άλλο το ντοκιμαντέρ, το One Love Team, που πήγαν τα παιδιά και χτίστηκε το σχολείο και το πηγάδι. Μπορώ να εγγυηθώ για το τι δουλειά κάνουν, αν αυτό σημαίνει κάτι, τέλος πάντων. Οπότε με αυτό το σποτ θα κλείσουμε. Σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Έχετε όλη μας την αγάπη και θα είμαστε πλέον εδώ την επόμενη Δευτέρα. Την επόμενη Δευτέρα. Εντάξει, αυτό ήταν το πρώτο Rider Villa για το 2016-17. Να είστε καλά, πολλά φιλιά. Φιλιά στα μούτρα. Μας πόσο καιρό ήσουν ανάδοχος? Περίπου για 4 χρόνια. Μόνο 4 χρόνια. Σίγουρα 2 χρόνια. Τι σε έκανε διακόψεις? Ο λόγος ήταν καθαρά οικονομικός. Ήταν καθαρά οικονομικοί οι λόγοι. Αν το ήξερα, δεν θα σταματούσα ποτέ την αναδοχή. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι υπάρχουν παιδιά που ζουν έτσι.